Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Γυναικείο ΠΑΟΚ 24 έχω να πω. Και το team μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. Έχουμε και γυναίκα. Ηχολήπτρια ή ηχολήπτη λέμε. Ηχολήπτρια. Καλημέρα, καλημέρα. Ηχολήπτρια λέμε. Ηχολήπτρια. Και εδώ είπαμε, θα το κάνουμε εντελώς γυναικεία υπόθεση. Και αυτό ακριβώς πετύχαμε σήμερα. Γιατί χθες είχαμε άντρα ηχολήπτη. Σήμερα έχουμε την Αναστασία. Τον φάγαμε, εσύ. Τον φάγαμε. Στην ηχολήψια. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3 πάλι, αγάπη. Τρεις ώρες. Γεμάτη εκπομπή βεβαίως. Δεν μας ακούς Αναστασία, δεν άκουσες καλά την αποθέωσή σου, τι? Εμείς, και εμείς ακούμε μια χαρά. Και ακούμε μια χαρά και θα τα πούμε και μια χαρά, αγάπη, έτσι? Ναι, θα τα πούμε, αν επιβιώσουμε σε αυτό το στούντιο, στο οποίο ο προηγούμενος, επειδή θεωρεί ότι έχει μια αρρώστια από τα κουνούπια, δεν ξέρω καν πώς λέγεται, έχει κλείσει το air condition εδώ πέρα. Και είναι ζεστός. Δεν είναι καλό. Δηλαδή, πόσο λογικό είναι να είσαι μέσα σε ένα στούντιο κλειστό, με κλειστό air condition, να είσαι ζεστός και να τρομάζεις γιατί πιστεύεις ότι έχεις πυρετό? Πόσο νορμάλ είναι αυτό το πράγμα. Είναι πολύ εύκολο να. Άντρες, ρε Λένη. Να αρρωστήσεις τώρα με αυτόν τον με τον καιρό. Ενώντας, ρε παιδί μου, θάλασσα, μπάνια. Όχι, το παιδί δεν πιστεύει. Air condition. Το παιδί πιστεύει ότι επειδή το τζίπησε ένα κουνούπι και διάβαζε πριν κάτι για τα κουνούπια, ότι έχει αυτό το πράγμα τώρα. Κοίταξε, άμα γκουγκλάρεις ένα σύμπτωμα. Ρε παιδί μου, λέμε ότι βύχεις έτσι και το γκουγκλάρεις για να δεις από πού μπορεί να προέρχεται. Ξέρεις, μπορείς να φανταστείς ότι έχεις τα πάντα. Είχε πριστεί το πόδι μου κάτω. Ναι. Ήταν από ένα χτύπημα, το μεταξύ. Το γκουγκλάρα και βρήκα τη Παναγιά στα μάτια. Ότι έχεις τα πάντα. Ναι. Και έλεγα, έχω αυτό, έχω εκείνο. Αυτό έχει πάθει το παιδί. Είναι τώρα εδώ έξω. Αν θα τον βρούμε στο διάλειμμα, το θα βγούμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Νομίζω μας αποχαιρετάει. Μας αφήνει σταδιακά. Νίκο Παπαδόπουλο, ευχόμαστε δύναμη, ρε φίλε. Ελπίζουμε να σε δούμε. Εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24 ακούτε, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3, έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε, χθες ήταν πολύ γεμάτη η ημέρα, πολύ Βέρμπλουμ. Το περιμέναμε ρε παιδί μου, δεν το περιμέναμε, αλλά έγιναν όλα αργά αργά, δηλαδή το βράδυ μετά τις 9 και κάτι. Εγώ σε κάποια φάση, ενώ ήξερα ότι είχαν τελειώσει, έτσι από το μεσημέρι είχε υπογράψει κιόλας, γνωρίζαμε ότι θα πάει στην προπόνηση, είχε πάει 10, όχι 9, 10 και... Για τις εφημερίδες είναι το χειρότερο αυτό. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό λέγανε. Επειδή είχα άτομο δίπλα μου που ήθελε να στείλει για εφημερίδα, σε κάποια φάση νομίζαμε ότι θα πάει για σήμερα το πρωί. Ότι εντάξει, υπάρχει ένα θέμα ακόμη, κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να γίνουν, να καθοριστούν και νομίζω ότι σήμερα το πρωί θα είχαμε ανακοινώσει. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, ανακοινώθηκε χθες. Με πολύ ωραίο τρόπο. Να σου πω κάτι, εντυπωσιακό το βίντεο, αλλά... Και εσένα σου άρεσε πολύ το ΑΚΠΟΜ. Αλλά του ΑΚΠΟΜ νομίζω ότι έφτασε ταβάνι. Δεν ξέρω γιατί, εμένα μου άρεσε πιο πολύ αυτό. Το έλεγα από το πρωί. Δηλαδή μου είπαν αρκετοί για του ΑΚΠΟΜ, αλλά εμένα πιο πολύ μου άρεσε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, ίσως του ΑΚΠΟΜ τέριαξε πάρα πολύ το μουσικό. Κοίτα, σαν κόνσεπτ μου άρεσε πάρα πολύ του Βέρμπλουμ. Ναι. Γιατί το κόνσεπτ, ρε παιδί μου, είναι ότι μπαίνει στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ, παίρνει μια φανέλα μόνο του, τη διαλέγει, πηγαίνει. Ζητάει βασικά τυπώνει, με το νούμερό του, ναι. Τυπώνει το νούμερό του και το όνομά του, πόντους 19, έτσι. Εδώ κάθεται το 19 που είχε ανεβάσει ο Γιώργος Σαββίδης πριν από μερικές ημέρες. Ναι, και αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό το 19, να το 19. Κοίταξε, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αποκρυπτογράφηση. Αυτό δεν κάναμε, έτσι κι αλλιώς. Αφού κάνουμε συζήτηση 19 στο chat, μήνα έρχεται, 19 το νούμερο της φανέλας. Αυτό, ό,τι και αν ανεβαίνει πλέον, το συζητάμε λίγο, το επεξεργαζόμαστε, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω, τι μπορεί να σημαίνει. Το έχουμε το βιντεάκι να το βάλουμε στον αέρα. Λες. Δεν το έχουμε. Θα το βρω εγώ βεβαίως και το βάλω από το κινητό μου, γιατί ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά τα ωραία τα κλισέ. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, προφανώς είναι πιο ωραίο να το δείτε κι εσείς οι ίδιοι. Αν μπείτε στο ΠΑΟΚ TV, υπάρχει το βιντεάκι και υπάρχει και μια συνέντευξη τώρα πριν από λίγο του Σουηδού. Αλλά την παίξουμε και αργότερα και θα την μεταφράσουμε. Θα τα μεταφράζουμε εμείς, γιατί δεν έχει την μετάφραση. Είναι με υπότιτλους η συνέντευξη, αλλά στην πορεία θα το κάνουμε και αυτό. Αλλά νομίζω ότι ειδικά το βιντεάκι έτσι της παρουσίασης αξίζει να το δείτε. Θα το βάλουμε να το ακούσετε κιόλας, γιατί μιλάει και ο Σουηδός. Αλλά πραγματικά η εικόνα, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό και νομίζω ότι είναι κάτι που το συναντάς μόνο στα μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Και από το πρωί χθες, από το μεσημέρι μάλλον, στον ΠΑΟΚ έλεγαν ότι ίσως και να πάει χρονικά λίγο πιο αργά προς το βραδάκι η ανακοίνωση. Γι' αυτό τον ακριβώς το λόγο, για να ετοιμαστεί κάτι ξεχωριστό. Και για να μην είναι η ξερή ανακοίνωση με τη δήλωση, τις φωτογραφίες και τέλος. Εντάξει, έχει πάει το επίπεδο αλλού ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα
σε αυτή την επικοινωνιακή πολιτική του, έτσι στην παρουσίαση μιας μεταγραφής. Νομίζω ότι πλέον αγγίζει πρότυπα ευρωπαϊκών ομάδων, γίνεται καταπληκτική δουλειά, υπάρχει όρεξη, υπάρχει διάθεση από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και ζεσταίνεις και τον κόσμο. Δηλαδή, πώς ήταν χθες, πόσοι σχολίασαν μάλλον την μεταγραφή, τον τρόπο παρουσίασης μέσα από τα social media, πόσο ντόρος γίνεται, πόσο ακούγεται το ΠΑΟΚ, πώς πλασάρεται το ΠΑΟΚ. Και σίγουρα είναι επιτυχία του τμήματος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, βάζω έτσι να το δούμε, γιατί θέλω να εστιάσουμε λίγο και στον τρόπο που παρουσιάζει ο Βέρμπλουμ τον εαυτό του, έτσι. Μπήκε στο concept κατευθείαν. Μπήκε στο concept. Και δεν μου λες, περίμενε τώρα, γιατί πριν βάλω το βιντεάκι. Έχεις ακόμη αυτή την άποψη που είχες χθες ότι σου φαίνεται ένας τύπος με αγγελικό πρόσωπο, έτσι όπως τον είδες χθες? Ναι, δεν μου αλλάζει τέλος την άποψη. Είναι τώρα ξανθός, τον βλέπεις πως είναι το στιμένο, ναι, το μαλλί. Και... αλλά όχι, δεν σου βγάζει. Μου βγάζει ότι θα είναι. Πώς είναι ο Κρέσπο. Ναι. Κάτι τέτοιο μου βγάζει, να ξέρεις ότι θα κάνει χαβαλέ, θα κάνει τις πλάκες του σιγά-σιγά. Σε αυτό σίγουρα. Μου το βγάζει αυτό. Λοιπόν, για πάμε να τον ακούσουμε. Do it yourself project Pontus Verbum. Το project γράφεται έτσι στα σουηδικά, άμα το δείτε γραμμένο. Και ξαφνικά είναι ο Pontus Verbum στην boutique του ΠΑΟΚ, έτσι. Διαλέγει τη φανέλα του, την παίρνει, την φοράει. Δεν τη φοράει, συγγνώμη, την παίρνει για. Pontus number 19, please. Και μπαίνει βεβαίως στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, δείχνει το One City, One Club. Την φοράει. Βλέπουμε και κορμί Πόντους που είναι εντελώς στεγνός, η αλήθεια είναι. I'm Pontus Verbum, the new signing for ΠΑΟΚ. I control the game. Ελέγχω το παιχνίδι. I defend. Αμήνομαι. Κάνω τάκλι, μην σε την καρατήρα θα προσθέσω εγώ. Σκοράρω. My name is Pontus Verbum. Hashtag Pontus is here, έτσι. Pontus is here, the future is now. Και πάει λέγοντας βεβαίως το βίντεο υποδοχής, το βίντεο παρουσίασης του Pontus Verbum με ένα εκπληκτικό κόνσεπτ, αυτό έτσι της επιλογής της φανέλας, της δοκιμής της φανέλας και της παρουσίασης του εαυτού του για το ποιος είναι ο Pontus Verbum, για το νούμερο που θα φοράει στην φανέλα του. Και μου άρεσε πάρα πολύ επίσης, λίγο αργότερα που βγήκε, νομίζω ότι ήταν ένα έξυπνο τρόλ, ένα έξυπνο χιούμορ που είχε μια φωτογραφία των Pontus μέσα από το γήπεδο της Τούμπας και έγραφε χαρακτηριστικά: το νέο σου σπίτι Pontus είναι εδώ και τον έχει και φαίνεται, παιδί μου, στο πλάνο και στο βάθος ότι η Τούμπα θα είναι το σπίτι του. Προφανώς έτσι, ναι, είναι... αστιεύτηκαν, ναι, ναι, για το θέμα που δημιουργήθηκε με το Pontus για το σπίτι. Είναι και η φανέλα, το όνομα μάλλον που διάλεξαν για τη φανέλα, γιατί δεν έβαλαν το Verbum, έβαλαν το Pontus και νομίζω ότι και αυτό σχολιάστηκε αρκετά από χθες. Έδωσε ωραία εξήγηση και από τον Box στην ερώτηση που έγινε. Το Verbum, εσύ, θέλει περισσότερο μελάνι. Λογικό. Να σου πω κάτι, έξυπνο είναι. Έξυπνο είναι. Κοίτα, είναι πιο εύηχο. Άντε τώρα να λες τη μετάδοση. Ο Verbum και ο Verbum, δηλαδή. Καλά τώρα, λέμε και ο Pontus και αυτό λίγο. Εντάξει, Pontus, κατευθείαν. Όχι. Κοίτα, για πότε θα φύγει ο Πόντιος. Είναι θέμα χρόνου. 1-0-5. Πω. Και το τραγούδι επίση δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Έτσι, Dream Big. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Εντάξει, απλά νομίζω ότι ένα κλικ παραπάνω, έτσι προσωπική άποψη είναι αυτό, αγάπησα την παρουσίαση του ΑΚΠΟΜ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχουμε το τέτοιο. Μπείτε λίγο, όλοι εσείς μας ακούτε, να τα δείτε και τα δύο, και του ΑΚΠΟΜ και του Verbum, και θα μας δώσετε την απάντησή σας εσείς. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, θα μας πείτε εδώ πέρα ΑΚΠΟΜ ή Verbum και το στέλνετε στο 54526. Περιμένουμε να δούμε τι μάχη θα γίνει τώρα. 1,24 βεβαίως η χρέωση, συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, ψηφίστε.
ποιο βίντεο σας άρεσε περισσότερο, αυτό του ΑΚΠΟΜ ή του Verblum. Η αγάπη ψηφίζει Verblum, εγώ θα μείνω σε ΑΚΠΟΜ. Και στο πώς λέγεται το τραγούδι του ΑΚΠΟΜ, έλα μωρέ. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε χθες. Αυτό δεν είναι. Ναι. Συνέχεια το βάζουμε εδώ στην εκπομπή. Δεν θυμάμαι ρε φίλε, ποιο ήταν. Μη με κοιτάς έτσι, Αναστασία, ο Χρήστος θα το έχει ήδη βρει. Έτσι, θέλω να λίγο να είσαι power εδώ στη γυναικεία παρέα. Λοιπόν, θα το βρούμε στο διάλειμμα για να το παίξουμε, για να προωθήσω και εγώ το δικό μου κομμάτι, τη δική μου επιλογή βεβαίως, που είναι του ΑΚΠΟΜ. Έχουμε να πούμε το story της μεταγραφής του Verblum, έτσι έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Μία μεταγραφή με πολλές έτσι, οικονομικές προεκτάσεις, έτσι, με ρεπορτάζ γύρω από το deal το οποίο επετεύχθη. Έχουμε να μιλήσουμε για προπόνηση, για Μίρτσα Λουτσέσκου και έχουμε βεβαίως... και φρέσκο Μουλέν. Και φρέσκο, και βεβαίως. Λέγαμε χθες ότι θα έχουμε και αποχωρήσεις, γιατί λογικό είναι το ρόστερ έχει μεγαλώσει πλέον. Υπάρχουν και παίκτες που θα πρέπει να δοθούν δανεικοί, λίγο να αποσυμφοριστεί η κατάσταση και μάλλον η αρχή γίνεται με Μουλέν. Από χθες υπάρχει και το θέμα του Μιχόγεβιτς που και εκεί υπάρχει εξέλιξη. Οπότε στην πορεία θα τα πούμε ένα-ένα όλα. Εντάξει, έχουμε θεματάκια, δεν είναι έχουμε ότι... Πολλά, έχουμε χθες και χθες λέγαμε Μπενφίκα. Πιο πολύ Μπενφίκα, αλλά από χθες το μεσημέρι και μετά έχουν βγει διάφορα πραγματάκια που απασχολούν. Και πραγματικά, τώρα θα με μισήσετε όσοι μας ακούτε, αλλά πιστεύω ότι για εμάς όλους και για τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι έχει τελειώσει. Τέλος, παιδιά, καλό χειμώνα να πούμε. Δεν, από εδώ και πέρα δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν... Τα θέματα για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλά. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, είναι τα παιχνίδια με την Μπενφίκα, είναι όπως είπαμε. Και να σου πω κάτι, έχουμε και για αφήξεις ακόμα. Φυσικά και έχουμε μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ναι, έχουμε. Αστειεύεσαι, δεν, δεν έχουν κλείσει αυτά τα θέματα και εδώ νομίζω ότι κανείς μπορεί να προδικάσει τις εξέλιξεις σε τέτοια θέματα, σε τέτοιου είδους θέματα. Όσο η ποδοσφαιρική αγορά είναι ανοιχτή, έτσι όσο θα γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ και πάει λέγοντας. Έχει εκπληκτικές δηλώσεις Verblum. Νομίζω ότι αξίζει να τον ακούσουμε αργότερα μαζί και να τον σχολιάσουμε, γιατί ο Verblum για πρώτη φορά εξηγεί γιατί αν θέλετε τράβηξε τόσο πολύ υπόθεση χρονικά, γιατί ενδεχομένως να άργησε να πάρει κάποια απόφαση και να απαντήσει άμεσα στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Λέει μεταξύ άλλων, δεν εκβιάζω καταστάσεις, δεν το έκανα ποτέ σε ολόκληρη την καριέρα μου και εξηγεί πώς κατέληξε στην σωστή απόφαση, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει την απόφαση να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Θα τον ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο. Είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Verblum στην κάμερα του ΠΑΟΚ TV και για πρώτη φορά ο Σουηδός εξηγεί και μιλάει για όλα. Αυτό θα έχει μεγάλο έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και Νίνα Verblum. Ναι, καλά, ναι, εννοείται. Άχαστο και αυτό. Αλλά αυτό έχει αξία στις δηλώσεις του, ότι εξηγεί λίγο το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα και επειδή υπόθηκαν και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πολλά πράγματα και από το περιβάλλον του ίδιου και γενικότερα από κόσμο, νομίζω ότι το σημαντικό είναι να μιλήσει ο ίδιος που μίλησε στο ΠΑΟΚ TV και να εξηγήσει για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση και φτάσαμε τώρα για να κλείσει στον ΠΑΟΚ. Όπου βέβαια και πάλι έχουν βγει αρκετοί από ό,τι βλέπω σε μερικά λεπτά κιόλας, ναι, που ξέρεις, όχι κάνει κολοτούμπα, όχι προσπαθεί να τα παρουσιάσει όπως θέλει. Okay, να σου πω κάτι, πάντα νομίζω ότι ο καθένας αν θέλει να αμφισβητήσει κάτι θα το κάνει όπως και να έχει. Και οπότε εντάξει, ο καθένας κρατάει ό,τι πιστεύει. Το ταμείο γίνεται πάντα στο τέλος. Είδαμε και με την περίπτωση του Βαρέλα πόσο περίμενε ο ΠΑΟΚ, πόσο τράβηξε η υπόθεση και πώς κατέληξε η υπόθεση, έτσι. Και ποια είναι πλέον η άποψη που έχουμε όλοι για τον Βαρέλα και γενικότερα για άλλες περιπτώσεις που τράβηξαν χρονικά, που ταλαιπώρησαν, που εκνεύρισαν, που απογοήτευσαν, όπως θέλετε, πείτε το. Έχει και πολύ ωραία εισαγωγή η ΠΑΕΠΑΟΚ. Τις δηλώσεις θα τις ακούσουμε αργότερα μετά το διάλειμμα, αλλά να διαβάσουμε μόνο την εισαγωγή. Λέει χαρακτηριστικά, ο Πόντους Verblum ρώτησε, έμαθε, διάβασε και παρότι του πήρε λιγάκι χρόνο παραπάνω, λιγάκι μωρέ, λιγάκι μόνο από το Μάιο, έτσι. Έβαλε την υπογραφή δέσμευσης για 3 χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Για έναν ποδοσφαιριστή που στο αεροπλάνο για Μόσχα για τη μεταγραφή του στην ΤΣΣΚΑ διάβαζε το κομμουνιστικό μανιφέστο για να καταλάβει το νέο του κόσμο, η ιστορία του ΠΑΟΚ έχει ενδιαφέρον. Σε πολύ λίγο η πρώτη συνέντευξη του Πόντους
Βέρμπλου. Ψαγμένος Ψαγμένος είναι. Εντάξει. Δεν αρέσουν, αφήνει τίποτα να πέσει. Μ' αρέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει οι δικοί μας εδώ πέρα με αυτόν τον πανηγυρισμό του Ντέλε Άλλη. Τι είναι αυτό το Ντέλε Άλλη Challenge. Για τα προσωπικά να σου πω κάτι, έχουν σπάσει λίγο δάχτυλα. Ναι, λίγο. Έτσι, δηλαδή, χτες Μιστακίδη, Γιάννη Μιστακίδη και Δημήτρη Πέλκα. Φτάνει ρε παιδιά λίγο όμως. Δηλαδή, κάνεις μια ανανέωση στο Instagram και σου βγάζει ξαφνικά αυτά τα πράγματα. Και επίσης, εγώ δεν έχω καταλάβει. Εγώ το κατάφερα να ξέρω όμως. Αν το κάνω σωστά. Θα μου το δείξεις. Ναι, θα το δείξω αυτό. Μετά. Ναι, σιγά το δύσκολο. Συγγνώμη, απλά ισιώνεις τα δάχτυλα. Ή πρέπει να το κάνεις έτσι. Δεν έχω καταλάβει. Μπορεί να το κάνω και λάθος. Ας πω, μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο σε αυτό και πώς να το κάνω. Και έχω σπάσει μύτη. Όχι, έτσι το βλέπω, πρέπει να το κάνεις έτσι. Αυτό τι είναι, εντάξει, το πάω εδώ και. Εγώ αυτό σκέφτομαι, δεν ξέρω. Ρε συντέλε άλλη. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα πια. Δηλαδή από το Ice Bucket Challenge, το Ντέλε Άλλη Challenge. Σε τι άλλα είχαμε, έτσι κατά καιρούς. Είχαμε αυτό με το αλάτι από πάνω, το θυμάσαι. Καλά, ναι, αυτό. Το τουρκικό. Αυτό κι αν ήτανε. Πώς? Το Kiki Challenge. Το Kiki Challenge δεν έχει πάει ακόμη στο ποδοσφαιρικό. Kiki Challenge. Είναι αυτό, ρε παιδιά. Βάλε και το τραγουδάκι. Δεν το ξέρεις, το Kiki, do you love me. Κάποιος τον παράτησε τέλος πάντων και άλλος αναρωτιέται. Δεν ξέρεις το Kiki Challenge. Όχι. Πάτα στο Instagram Kiki Challenge. Πόσα υπάρχουν πια, τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχω μείνει πίσω. Από challenge, άλλο τίποτα. Βέβαια, στον ποδοσφαιρικό κόσμο και ειδικότερα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ έχουμε το Ντέλε Άλλη Challenge, έτσι. Αυτό είναι. Αυτό το Kiki Challenge είναι βγαίνει από το αυτοκίνητο άλλο. Αχ, είναι αυτό που περπατάς. Που περπατάς παραλόγω το αυτοκίνητο. Και χορεύεις. Ναι, εντάξει, το έχω δει αυτό, ρε παιδιά. Το έχει κάνει εκπληκτικά η κόρη του Εντελήμα Βιερίνια. Αχ, μικρή Κρίστη, η οποία... Πώς χορεύει αυτό το παιδάκι έτσι. Εντάξει, παιδιά, ποια φουρέιρα και ποια τώρα επαγγελματία. Είναι υπέροχη, είναι μικρή, η μικρή έχει πάρα πολύ ταλέντο, έτσι. Η μικρή κυρία Βιερίνια, βεβαίως. Λοιπόν, βγήκε πρόγραμμα πρώτης και δεύτερης αγωνιστικής με ώρες αναλυτικά και αυτά για να ξέρετε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακό σας, αυτό και το επόμενο. Θα το κρατήσουμε σε αγωνία. Μόνο, έχουμε άλλες 2,5 ώρες μετά. Μόνο εδώ. Ναι. Πρώτη εδώ. Όταν επιστρέψουμε θα μάθετε τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον Αστέρα Τρίπολης. Όχι ρε παιδί μου. Πώς θα οργανώσετε το Σαββατοκύριακό σας, έτσι. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είστε Χαλκιδικοί, θα φύγετε Κυριακή. Θα πάτε από Σάββατο. Τελευταία ευκαιρία, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και τι θα κάνετε και το επόμενο, γιατί έχουμε αναλυτικά ώρες και πρόγραμμα πρώτης και δεύτερης αγωνιστικής. Αποκλειστικά θα πέσουν τσιμέντα κανονικά μετά τις 12.30 που θα επιστρέψουμε. Η Νατσούς είναι μαζί μας. Εκπληκτικά παπούτσια και εμείς έτσι σαν γυναίκες εδώ προσυπογράφουμε και οι τρεις, Αγάπη, Ελένη και Αναστασία βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ δίνεται με Νατσούς, οι παίκτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ φορούν πολιτικά παπούτσια Νατσούς, ειδικά σχεδιασμένα για τον ΠΑΟΚ. Την ανδρική συλλογή θα τη βρείτε με έκπτωση έως και 20% στο www.nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos. Τρέξτε. Τρέξτε για Νατσούς και βεβαίως γιατί έχει και παιχνίδια. Ναι. Και έχει και παιχνίδια και μάλιστα πριν από λίγο, πριν να μπούμε στο στούντιο, κοίταζα τις αποδόσεις της στοίχημα. Μη γελάς. Ξέρω ότι πέσα πάρα πολύ στοίχημα, εντάξει. Μη κοροϊδεύει, σε παρακαλώ. Άντε. Με κράζουν όλοι τις τελευταίες μέρες. Μου λένε ότι έχω ξεφύγει λίγο. Είναι η αλήθεια. Έχεις κολλήσει? Ναι. Όχι, εγώ τραβάω συνέχεια αυτό. Στο Μουντιάλ, παιδί μου, που πολύ συζήτηση για το στοίχημα. Εκεί, εντάξει. Για φυλακή είμαστε την κυβέρνα, ξέρεις, δεν υπάρχει. Νομίζω αλλά... ότι εκεί την είδαν όλοι οι ειδικοί για να βγάλουν λεφτά. Έτσι. Ναι, και τη φάγαμε τη σφαλιάρα όλοι. Όλοι οι ειδικοί για να βγάλουν λεφτά. Και όχι, σε κάθε μάτς λέγαμε εντάξει, τώρα θα το γυρίσω, ρε παιδί μου, γιατί το προηγούμενο δεν. Αλλά κοίταξε, όχι, στο τελικό πρέπει να βγει και ένα χι ποσό. Στο τελικό. Αλλά δεν σωθήκαμε για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, ένα τελικό εννοείται. Όλη τη ζημιά. Στοίχημα.gr, εκεί. Θα δείτε πολύ καλές αποδόσεις. Οι αποδόσεις για το Μπενφίκα ΠΑΟΚ έχουν βγει ήδη. Σας το λέω εγώ γιατί τα τσέκανα πριν από λίγο. Έχει πολύ καλές αποδόσεις και για τον ΠΑΟΚ. Έχει φυσικά πάρα πολλές επιλογές και πάλι. Στοίχημα.gr μπαίνει και συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του στοίχημα.gr. Έχει άμεσες ενημερώσεις, άμεσες αναλήψεις να ξέρετε. Κατευθείαν. Μπαίνετε εκεί και έχετε άπειρες επιλογές. Έχουν ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς και όλα τα πρωταθλήματα, οπότε. Από σήμερα κιόλας, Ισπανία, Αγγλία, έχει αγώνες. Έχει Premier League, έχει Πριμέρα, έχει Serie A. Φεύγει ο Μαρκίζο από τη Γιουβέντους, αγάπη Γαβρίλη. Μετά από 26 χρόνια το παλικάρι μας φεύγει. Τι αλλαγές γίνονται εκεί πέρα στην Ιταλία. Φεύγουν σημαίες από ομάδες. Κοσμοϊστορικές, δηλαδή γύρισε ο Μπονούτσι, φεύγει ο Μαρκίζο. Τι γίνεται εκεί στη Γιουβέντους, ποιος ξέρει. Λοιπόν,
πάμε στο διάλειμμα μας. Βεβαίως και επιστρέφουμε ερχόμαστε. Να σας αποκαλύψουμε. Μόνο εδώ. Πρώτο εδώ. Πούλα το καλά. Πότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ την πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης. Και στη δεύτερη αγωνιστική, γιατί εδώ σας εξασφαλίζουμε για 2 εβδομάδες. Γιατί έχουμε ένα σε ένα δώρο, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να σας πούμε ένα. Σας δίνουμε ένα σε ένα δώρο. Και έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Και μην ξεχνάτε να ψηφίζετε αν σας άρεσε περισσότερο η παρουσίαση ΑΚΠΟΜ, όπως εμένα, ή η παρουσίαση ΒΕΡΜΛΟΜ, όπως την αγάπη. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Να ξέρεις, έχεις 2 υποστηριχτές. 2 φίλοι μου έχουν στείλει μήνυμα και μου πρότεινε να μας στηρίξουν με ΑΚΠΟΜ. Ρε παιδιά, είναι διαφορετικό του. Όχι, είναι διαφορετικό κόνσεπτ εντελώς. Εντάξει, ο ένας είναι. Κοίτα, ποντάρεις, νομίζω ποντάρα λίγο και στο φυσικό του καθένα. Δηλαδή του κέρι, του τέριαζε του ΑΚΠΟΜ και του ΒΕΡΜΛΟΜ έτσι, ναι. Ναι, 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 ισχύει αυτό. R&B καταστάσεις ο ΑΚΠΟΜ, έτσι, ταιριάζει όλο το παρουσιαστικό του, όλο το φυσικό του και αυτά, σε τέτοιου τραγούδια του ΒΕΡΜΛΟΜ, επειδή εσύ το βλέπεις με ένα αγγελικό πρόσωπο, ξαφέρνει, δεν του ταιριάζει ένα τέτοιο σε R&B. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Όχι. Και νομίζω ότι και του ΒΕΡΜΛΟΜ το κόνσεπτ δεν θα ταιριάζει τόσο στον ΑΚΠΟΜ. Εντάξει, οι άνθρωποι το ψάξανε. Πραγματικά πιστεύω ότι η επιλογή είναι για τον καθένα πολύ σωστή. Απλά είμαι λίγο προς Σουηδό. Αλλά μάλλον εσείς είστε περισσότεροι με τον ΑΚΠΟΜ, δεν ξέρω τι γίνεται. Ελένη, θα αποκαλύψουμε. Το πρόγραμμα. Πρώτα εδώ. Μόνο εδώ. Λοιπόν, θέλω να σημειώνετε την ώρα, την ημέρα για να κάνετε το πρόγραμμά σας. Είναι Σαββατοκύριακο. Μερικοί είστε ακόμη στις παραλίες. Μερικοί θέλετε να φύγετε το διήμερο, έτσι τα τελευταία διήμερα. Να σου πω κάτι, τελευταία διήμερα, γιατί το Σεπτέμβριο δεν θα φύγεις. Έχουμε διακοπή, θα σου πω. Την επόμενη εβδομάδα μετά τις 2 Σεπτεμβρίου. Ναι, μετά τις 2 Σεπτεμβρίου, ναι, το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι. Όλα μελετημένα είναι, όλα τσεκαρισμένα. Απλά θα ήθελα λίγο να είναι λίγο πιο κάτω, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, 4 αναμετρήσεις Σάββατο 25 Αυγούστου, πρεμιέρα ελληνικού πρωταθλήματος. Ξέρω ότι το περιμένετε πώς και πώς, έτσι. Έχουμε παιχνίδια που θα προβληθούν από Nova και ΕΡΤ, έτσι, μην το ξεχνάτε, γιατί πλέον και η ΕΡΤ έχει αναλάβει, πλέον και η ΕΡΤ θα καλύπτει αρκετές ομάδες, 7 στο σύνολο αν δεν κάνω λάθος, οπότε θα βλέπουμε παιχνίδια και από το κρατικό κανάλι. Λοιπόν, 25 Αυγούστου, Σάββατο, 4 αναμετρήσεις και ξεκινάμε, επειδή ακόμη έχει ζέστη, έτσι, οπότε οι πρώτες αναμετρήσεις είναι λογικό να γίνονται πιο αργά. Οπότε Πανετολικός Ατρόμητος από την ΕΡΤ στις 7 και 4. Και βεβαίως το μάτς το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ είναι αυτό του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Ισιάδη. Άμα ρε παιδί, με έχεις πάει σε κανένα χωριό τώρα το καλοκαίρι σου. Προς το που κινήθηκες για να καταλάβουμε. Σε κάτι χωριά κινήθηκα. Σε κάτι χωριά. Το Ισιάδη από εκεί μου έμεινε, γι' αυτό το είπα. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, 7 και 4 ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, το μάτς το οποίο μας ενδιαφέρει. Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί βεβαίως ζωντανά από την Νόβα. Στις 9.30 τα βραδινά παιχνίδια. ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Δυνατό παιχνίδι, βέβαια δεν έχω εικόνα από ΠΑΣ Γιάννενα καθόλου, αλλά με βάση το περσινό σου λέω τώρα. Από την Νόβα και το συγκεκριμένο στις 9.30 και Απόλλων Σμύρνης ΑΕΛ ΕΡΤ βεβαίως. Και 3 αναμετρήσεις την Κυριακή και 1 την Δευτέρα. 7 και 4 τα μάτς Ξάνθη Παναθηναϊκού, βεβαίως η Ξάνθη από την ΕΡΤ, Πανιόνιος Όφη Νόβα και 9.30 Ολυμπιακός Λεβαδιακός από την Νόβα και η πρώτη αγωνιστική βεβαίως κλείνει την Δευτέρα. Α, πολύ ωραία συνάντηση φίλοι μου. Τι έχει? ΠΑΣ Λαμία Άρης, 9.30. Ναι, ναι, ναι. ΕΡΤ. 9.30 ώρα είναι αυτό. Έχουν πολλά να πούνε ήδη. Φέρτε μου λίγο τον Νίκο Παπαδόπουλο στο στούντιο. Δεν μπορεί, δεν είναι. Πάς Λαμία Άρης. Λοιπόν, και δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή πρώτη και δεύτερη του Σεπτέμβρη, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας, στην έδρα του Πανιωνίου, παιχνίδι το οποίο έχει οριστεί για την Κυριακή στις 2 Σεπτεμβρίου στις 7 και 4 μέσα από την Νόβα. Συγγνώμη, η πρεμιέρα είναι με τη Λαμία. Καλημέρα. Ρε, τι ωραία πραγματάκια έχει. Συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά δεν εξετάζω το πρόγραμμα του Άρη. Δεν πέφτει καν το βλέφαλο. Έλα λίγο πιο εκεί. Μέσα, δεν ακούει, Νίκο Παπαδόπουλε. Έλα εδώ στο μικρόφωνο, έλα. Έλα εδώ, έλα εδώ, όπως τα έλεγε ο Σταύρος Κόλκας στο μικρόφωνο, έλα. Αλλιώς θα το έλεγε, βέβαια, αλλά δεν το λέω. Ναι. Λοιπόν, για πες, θα πάτε. Τι σύντη δεν θα πάμε. Και τι αισθήματα. Ναι, έχει δίκιο βασικά η Αναστασία. Λίγο από εδώ πλέον θα πας εσύ. Τα παιχνίδια της μοίρας θα ήταν ωραία με Λαμία και Όφη. Έκατσε μια από τις δύο. Γιατί με τον Όφη έχεις ό,τι έχεις από πέρυσι, με τη Λαμία έχεις από πρόπερση. Έχεις κολλήσει, ρε φίλε, με τον Όφη.
Έχει κολλήσει το αναφέρει. Και με όφη έχει κολλήσει. Καλά, πρόσεχε γιατί είναι αδερφά σωματεία. Καλά, αυτό που διαπιστώ, εντάξει. Και παίξω διαπιστώ. Στον κόσμο αναφέρομαι κι εσύ. Στον κόσμο αναφέρομαι. Το έχω διαπιστώσει. Εγώ στον κόσμο αναφέρομαι. Ανέκαθεν είχαμε καλές σχέσεις με τον όφη. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Δεν θέλεις, φίλε, να ξεκινήσουμε την κουβέντα για δανεικούς και τέτοια διάφορα. Γιατί κάτι άκουγα λίγο. Γενικότερα αυτές τις μέρες τελευταία. Έρχονται, γίνονται πραγματάκια. Μισό λεπτάκι. Δεν παίρνει δανεικούς, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι στη μέση. Ναι, όχι, απλά επειδή τώρα ξεκινάς λίγο. Έχω Γάπη Γαβριλίδου δεξιά, Νίκο Παπαδόπουλο αριστερά. Ήρθες πάλι λίγο να μας πεις για όφη. Τι ακριβώς. Κάποιοι παίκτες, πούμε, ετοιμάζονται να φύγουν, ρε παιδί μου, κάποιοι παίκτες από τον Ολυμπιακό και πάνε ελεύθεροι. Ναι, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αφού θέλουν συγκεκριμένη να έρθουν, τι να κάνουν. Θέλουνε. Αφού θέλουν να έρθουν. Ο Μαρτίνες από το Μάιο θέλει να έρθει. Και σε εμά ο Μιχόγεβιτς θέλει να πάει στο Σιόπι. Ηράκλειο εκεί, ωραία πόλη. Ναι, έτσι θυμίζει πολύ Θεσσαλονίκη. Παιδιά, κορίτσια, προσέξτε λίγο. Ξέρετε, το συμπαθώ και τις δύο. Ναι, παιδί. Καταλαβαίνω, κορίτσια μου, ότι εντάξει, βλέπετε ότι κάτι γίνεται. Γίνονται ωραία πραγματάκια, ρε παιδί μου. Και δεν σου λέω ότι σα ανησυχεί, γιατί είστε. Το γίνονται ωραία πραγματάκια. Είναι μια γενική τοποθέτηση. Γίνονται ωραία πραγματάκια στον Άρη φέτος. Και γενικότερα, παιδί μου, δεν σας αρέσει. Εμάς. Ναι, α, φίλε, έτσι, μου δίνετε αυτή την εντύπωση. Να ξέρεις, έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Δεν σου λέω αυτό. Περίμενε λίγο. Πότε συναντιόμαστε? Εβδομή. Θα έρθεις. Θα έρθω, βέβαια θα έρθω. Θα μας κρατήσεις θέσεις, καταρχάς. Εκεί δίπλα σου θέλω για να πανηγυρίζω κιόλας. Θα έχω δεξιά μου εσένα και αριστερά θα έχω την αγάπη. Εγώ θέλω αλλού, δεν έχω θέμα. Και φίλε, καλά, εσύ ξέρουμε που θες. Έχω διάφορες επιλογές, δεν είναι. Ξέρουμε που θες να κάνεις το Βικελίδη. Έχει δέσμευση εδώ πέρα, όπως θα έρθουμε εμείς εκεί στο κλάν της Βικελίδης. Θα έρθεις και εσύ μαζί μας, έτσι κανονικά στην Τούμπα. Γιατί βεβαίως έριξε για το ρεπορτάζ του Άρη και εμείς για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι σε αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαστε πολιτισμένοι, είμαστε Σουηδοί, γιατί ο Λίμπερο δεν έχει. Δεν είναι σαν τα άλλα ραδιόφωνα, κυρίες και κύριοι. Θέλω φιλοξενία καλή όμως, ε. Δηλαδή, τι θες να κάνουμε? Όχι, τίποτα. Θέλω φιλοξενία ευρωπαϊκού επίπεδου. Κοίτα, εγώ δεν έτσι έχω παράπονο. Την τελευταία φορά που πήγα, που ήταν το τελευταίο μας μεταξύ μας. Το τελευταίο, πότε ήταν, Νίκο? Πριν πόσα χρόνια? Έχεις έρθει. 3-4. Ναι, ρε, εσύ. Βικελίδης. Ναι. Στο τελευταίο μας. Έχεις εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Ήμουν στο ξεκίνημα ακόμα, ναι. 2-2 πώς ήταν? 2-2 ήταν. 2-2. Ναι, ναι, ναι. Όχι, το 0-0 ήταν. Ή το 1-1. Ή το 0-0. Με του Κλάους. Το 1-1 ήταν. Σταμάτησε το 1-1. Ήταν με του Κλάους το γκολ που κόντραρε και μπήκε. Αυτό πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από την τελευταία μας συνάντηση. Είναι αλήθεια. Είναι το απευθείας στο γκολ το δικό σας και μετά του Κλάους η σοφάριση που κόντραρε μπάλα. Το 1-1 είναι. Πρώτα έβαλε ο Κλάους και μετά έβαλαμε. Δεν με νοιάζει, Ρενικό, με τη σειρά. Το 1-1 σου λέω είναι. Λοιπόν, έρχεται εδώ λαός του ΠΑΟΚ. Ελεύθεροι παίκτες του Ολυμπιακού μόνο για τον Άρη με ποσοστό μεταπόλησης και ρήτρα. Μισό λεπτάκι. Ναι, ρε φίλε, γιατί ο Σιώπης ξύπνησε ένα πρωί και είπε: εγώ θέλω, η επόμενη ομάδα που θα πάω θα είναι ο Άρης. Είναι ξεκάθαρο. Ο Σιώπης ξύπνησε και λέει: που θα πάω, εννοείται στο Άρη. Για να σας αποτυπώσω, περίμενε. Όχι, έχουμε μήνυμα. Εγώ θα σου μιλήσω με το ρεπορτάζ. Να σεβαστούμε το φίλο. Να σεβαστούμε το φίλο, βέβαια. Που ακούει και στέλνει, μπαίνει στη διαδικασία. Και τα χαιρετίζω και τα φιλιά μου, ναι. Ελεύθερη παίκτο του Ολυμπιακού μόνο για τον Άρη με ποσοστό μεταπόληση και ρήτρα επαναγορά. Ωραία, ελεύθερη παίκτη πε του Νίκου που νομίζουν ότι τρώμε αμάστα το σανό. Λοιπόν, θέλω να απαντήσει το φίλο. Θα απαντήσω, λοιπόν. Από όσο ξέρω εγώ, ναι, για κανένα δεν θα υπάρξει ρήτρα επαναγορά. Ένα. Ξεκινάμε τα πολύ βασικά. Δεύτερον. Το ρεπορτάζ το δικό μου. Το δικό μου. Ναι. Ο Μαρτίνες υπάρχει σαν όνομα για τον Άρη εδώ καιρό και ο παίκτη ο ίδιο θέλει να έρθει στον Άρη. Ρε φίλε, μαζί σου αυτά. Απλά ξέρεις τι σου λέμε εμείς τόση ώρα. Ότι αν αυτό το πράγμα αντίστοιχα γινόταν άλλες εποχές στον ΠΑΟΚ, ναι, το ναι κάνατε σημαία. Επί δύο εβδομάδες το αναφέρατε 16 φορές. Εδώ δίνουμε δανεικό. Εδώ δίνουμε δανεικό παίκτη στον Όφη για να πάρει παιχνίδια. Που προς τα εκεί πάει ο Μιχόγεβιτς. Για να πάρει αγώνες. Και βλέπει τις σκιές πίσω ακόμα και από αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Εγώ τι να μην πω για σένα. Εγώ δεν είπα για σκιές, δεν είπα για τίποτα. Έλα, ρε, Νίκο, εγώ είπα τώρα ότι πάει δανεικό και θα τον πάω στον Όφη. Έλα, εντάξει. Εσύ έδωσε τη συνέχεια. Αναφέρεται 16 φορές την ημέρα για τον Όφη και τον Πάγκ. Τον Όφη και τον Πάγκ. Από πέρσι, όχι από φέτος. Ναι, δηλαδή. Που δεν ήμασταν καν στην Ελλάδα. Έχετε άγριστε σχέσει σαν οπαδί, είστε αδελφοποιημένα σωματεία. Μα δεν έχει και δεν έχει καμία σχέση τώρα με τα. Φίλε, να σου πω κάτι. Κάτσε τώρα μια εβδομάδα να χαρείς που ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με μείον και είσαι από πάνω του, γιατί στην πορεία θα χαλάσει αυτό. Και έχει πολύ σύντομα κιόλας. Θα σου δώσω μια συμβουλή. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα ναι, σου δώσω ναι, μια συμβουλή με πολύ αγάπη. Μην μου πεις τώρα καμιά ξυπνάδα. Επειδή ξέρεις ότι σε συμπαθώ, ναι, 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 θα σου δώσω μια συμβουλή. Προσπάθησε να διατηρήσεις ένα επίπεδο στον λόγο ναι, σου παιδιά, και σε αυτά που λες. Ένα επίπεδο, είμαστε Ευρωπαίοι. Κατάλαβες, προσπάθησε. Μη προσπαθείς να μιμηθείς. Προσπάθησε να αποκτήσεις το δικό σου χαρακτήρα. Και κάπου εγώ εδώ βγαίνω έξω με τα στοιχεία του. Μαζί με την αγάπη βγαίνουν έξω. Πολύ ωραία. Αλλά πονάει η αλήθεια αγάπη. Ωραία, ωραία.
παρέμβαση Νίκου Παπαδόπουλου, δεν θα τον ξανακαλέσουμε εννοείται αυτό. Εγώ η Δόλια, δες τι γίνεται Αναστασία, για ένα Λαμία Άρης έτσι που το έχασαν εικόνα βγάλτε, από πέρσι. Βγάλτε τα συμπεράσματα μόνοι σας, εγώ αυτό έχω να πω. Υπάρχουν τεράστια θέματα. Έξαλλη αγάπη Γαβριλίδη. Είναι από χθες αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Από χθες το πρωί. Είναι... Έχει γυρίσει λίγο από χθες το πρωί. Το μυαλό σου με τον Νίκο, με τον Άρη. Όχι, γενικότερα ρε παιδί, με αυτό που πάνε να δημιουργήσουν είναι... Okay. Δεν ασχολούμαστε αγάπη, έχουμε Μπενφίκα. Έχουμε Μπενφίκα, παιχνίδι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής στο γήπεδο της Τούμπας και ελπίζουμε πως τα καλύτερα έρχονται. Επιστρέφουμε όμως στο εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί δεν το ξεχνάμε και αυτό. Για τη δεύτερη αγωνιστική λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου, Πανιώνιος ΠΑΟΚ στις 7 και 4 ζωντανά από την Νόβα και στις 9.30 Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα. Α, την ίδια ώρα παίζει και ο Άρης, έτσι. 2 Σεπτεμβρίου, Άρης ΑΕΛ, μάλιστα. Και 2 παιχνίδια την Δευτέρα και πάει λέγοντας. Οπότε να θυμάστε εσείς ότι αν θέλετε να κάνετε το πρόγραμμά σας, Σάββατο 25 Αυγούστου 7 και 4 θα είστε στην Τούμπα και Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ. Και μετά βεβαίως αυτή η πολυπόθητη, η ωραία... Αυτό πάλι που τον βάφτισαν Κούκα, ενώ τον λένε κανονικά Κόκα, και αυτό ξέρουμε τόσο καιρό, και ξαφνικά τον παρουσιάζουν παντού έτσι. Κούκα. Γιατί δεν πρέπει να το κανονικό του όνομα, γιατί πρέπει να το αλλάξεις δηλαδή, δεν και καλά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μην τα αλλάζεις, το όνομά του είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, γιατί. Παίρνει Κόκα Ολυμπιακός. Ναι, ρε φίλε. Είναι. Okay. Ο Μαρινάκης. Εντάξει, μπορεί να το λένε Κούκα, ρε παιδί μου, να είναι σαν το σουηδικό το με τις δύο τελίτσες από πάνω που προφέρεται ου. Απλά είναι Αιγύπτιος όπως νομίζω, οπότε δεν υπάρχουν αυτά εκεί. Ποια Αίγυπτος και ποια Σουηδία τώρα. Γιατί δηλαδή, γιατί πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα τώρα, να αλλάξουμε το όνομα του παίκτη. Μήπως εμείς είχαμε λάθος εντύπωση για το κάνουμε όνομα. Και αυτό, ξεστεί. Νομίζω ότι το κάνουμε και αυτό έτσι επίτηδες. Και αυτό. Mm. Λοιπόν, θέλω να σταθώ και σε ένα θέμα το οποίο αφορά την ΑΕΚ πριν μπούμε στα δικά μας. Μιας και την κάναμε την παρένθεση, την ωραία, τη μεγάλη και πήγαμε από Άρη Ολυμπιακό, Κόκα, Κούκα, πώς το λένε τον άνθρωπο. Πρόκειται για το νέο μεταγραφικό χτύπημα των Πειραιωτών. Να πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Έτσι. Γιατί βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Όλος τυχαίως μετά το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε για τα χρήματα που δίνει η ΑΕΚ στον. Πώς τον λέγανε τώρα να δεις. Δεν τον θυμάσαι ούτε εσύ τώρα, έτσι. Για ποιο λες? Για τον ποδοσφαιριστή που αρνήθηκε ΑΕΚ λόγω των χρημάτων. Έλα, τώρα το ξέχασε το όνομά του. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Έλα, βγήκε ένα ακόμη τέτοιο θέμα που αφορούσε μετά τον Γκάιπερς. Σε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή έκαναν πρόταση με χρήματα έτσι τα οποία ο ίδιος θεώρησε αστεία και βεβαίως βγήκε ένα θέμα, δημιουργήθηκε ένας ντόρος για την ΑΕΚ. Λοιπόν. Και μετά το κλίμα όλο αυτό το οποίο υπήρχε για την Ένωση, έρχεται χθες ένα διαρροή. Να το χαρακτηρίσεις, πώς να το χαρακτηρίσεις ρε εσύ αγάπη αυτό το πράγμα? Εντάξει, για τον Λιβάγια. Είναι ξεκάθαρα, ξεκάθαρα διαρροή. Και είναι σε μια ιδιαίτερη μέρα κιόλας, έτσι. Ναι. Που γενικότερα υπήρξε κινητικότητα στον ΠΑΟΚ, όλο αυτό με το Βέργκλουμ, τα ποσά. Δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι βγήκε αυτή. Όχι, τη ΑΕΚ σε πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ για Λιβάγια. Μπράβο ρε εσύ Αποστόλη, μπράβο, ναι. Είναι, ναι, αυτός είναι. Θα το ψάξω και να το δώσω λίγο αργότερα, γιατί νομίζω ότι έχασα κάποια επεισόδια, βγήκε στο διάστημα της άδειάς μου. Λοιπόν, λέγαμε για τον Λιβάγια, που σύμφωνα έτσι με κύκλους της Ένωσης, η ΑΕΚ αρνήθηκε σούπερ πρόταση ιταλικής ομάδας. Δεν αναφέρονται σε ποια ιταλική ομάδα, είναι ένας από το χωριό, δεν τον ξέρεις. Επειδή μου είναι έκπληξη. Είναι ένας από το χωριό, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, κάποια ιταλική ομάδα μπήκε στη διαδικασία να κάνει πρόταση στην ΑΕΚ ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος βεβαίως παραμένει στο δυναμικό της Ένωσης και τη νέα σεζόν. Αλλά η διοίκηση της ΑΕΚ αρνήθηκε ξεκαθαρίζοντας ότι ο επιθετικός δεν πωλείται. Εντάξει, μπορεί να μην γίνονται μεταγραφές, αλλά λένε όχι σε σούπερ προτάσεις. Ναι, είναι πολύ πιστικό ότι εκπληκτικό το timing. Αρνήθηκε 8 εκατομμύρια για το Λιβάγια, εντάξει. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο εκπληκτικό, ότι είναι μια σούπερ ιταλική ομάδα. Ποια ιταλική ομάδα ρε παιδιά? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχει βγει το παραμικρό, έγινε κρούση
φτάσαμε σε σημείο επίσημης πρότασης. 8 εκατομμύρια. Που εδώ να σου πω κάτι, ένας μάνατζερ να πάει και να προτείνει έναν παίκτη, το μαθαίνουμε και βγαίνει προς τα έξω και γι' αυτό βγαίνουν κιόλας 352 ονόματα σε κάθε μεταγραφική περίοδο, γιατί υπάρχουν οι μάνατζερ, πάνε και παραδίδουν λίστες και πολλά από αυτά τα ονόματα βγαίνουν βεβαίως στις λίστες. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι έγινε επίσημη πρόταση, δηλαδή οι δύο πλευρές κάθισαν στο τραπέζι, έγιναν συζητήσεις, έγιναν διαπραγματεύσεις. Και το μαθαίνουμε ή βγαίνει προς τα έξω εκ των υστέρων, γιατί η ΑΕΚ απάντησε αρνητικά σε πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ. Παιδιά, κάπου μπάζει. Και χωρίς να αναφέρεται κυρίως η ομάδα. Νομίζω εκεί είναι λίγο το σημείο που φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί τουλάχιστον βγάλει την ομάδα να ξέρουμε τι γίνεται, ρε παιδί μου. Και είναι κάτι που δεν έχει γραφτεί πουθενά αλλού και γράφεται σε μια συγκεκριμένη μέρα από όλα τα μέσα εδώ στην Ελλάδα. Και το timing ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, χθες εκεί το απογευματάκι, ναι, μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Βέρμπλου. Που δεν έχει βγει με τίποτα και στην Ιταλία. Ναι. Να πεις ότι είναι που από εκεί. Η Ιταλία, ειδικά σε αυτά, είναι μανούλες, ρε παιδί μου. 750 δημοσιεύματα την ημέρα, ναι, για, ναι, παίκτες, ναι, ναι, παντού σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, οι Ιταλοί, Τούρκοι, σε αυτά είναι μανούλες. Ό,τι μεταγραφικό υπάρχει, κυκλοφορεί, να το γράψουν, να το ξεψαχνήσουν. Να. Εδώ χθες είχαν από το Βρακά. Θα αναφερθούμε και στη συγκεκριμένη υπόθεση στον 17χρονο που άνοιξε τα φτερά του. Ναι, έχει καιρό αυτό. Βεβαίως, και πήρε μεταγραφή στην Νάπολη. Τέλος πάντων, ξεψαχνίζουν τα πάντα και ξαφνικά υπάρχει μια άγνοια από την Ιταλία. Δεν υπάρχει δημοσίευμα από την Ιταλία. Και βγαίνει εδώ από την Ελλάδα, από την ΑΕΚ βεβαίως, ότι είπαν όχι σε μια σούπερ πρόταση. 8, έτσι κάθεστε, 8 εκατομμυρίων ευρώ και πούλησαν το Βράνιες για 2,5. Mm-hmm. Τόσο, δεν ήταν στην Άντερλεχτ. Ο Βράνιες, ο οποίος τώρα τον ανέφερες, είδες τι έκανε χθες. Απαράδεκτος. Και για ποιο λόγο το μεταξύ, πραγματικά δεν το κατάλαβα. Και το timing ήταν. Καλά και σαν κίνηση, νομίζω, όποτε και να το έκανε άσχημο. Κοίταξε, ήτανε... είναι καθαρά οπαδικό. Εντάξει, ο Βράνιες πλέον είναι στο Βέλγιο, έτσι αγωνίζεται εκεί, έχει φύγει από την ΑΕΚ. Αλλά απαράδεκτο, γιατί μιλάμε για παιδιά, έτσι. Η ανάρτησή του είχε να κάνει με παιδιά. Ήταν όχι πρόστιχο, ήταν άκομψο, ρε παιδί μου, δεν εμετικό, μιλάμε για παιδιά, δηλαδή θέλεις να θίξεις οπαδικά μία άλλη ομάδα, τον Ολυμπιακό στην προκειμένη, ωραία, καλή είναι η καζούρα, καλά θέλεις να κράξεις, θες να κάνεις το χαβαλές, όλα έχουν ένα όριο όμως. Δηλαδή το να βάζεις μια φωτογραφία με μικρά παιδιά, να δείχνουν τα γεννητικά τους όργανα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσεις κλίμα, να κοροϊδέψεις, να γελάσεις με τη θύρα 7 με τον Ολυμπιακό, που δεν μου αρέσει καθόλου να μπαίνω στη διαδικασία να υπερασπιστώ οπαδικά κάποια άλλη ομάδα, αλλά εντάξει, αυτή η ανάρτηση ήταν επίοικος, εμετική και κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο, κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ ο Βόζινιος και νομίζω ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη, γιατί τον ακολουθούν ακριβώς και πολλά παιδιά, έτσι μικρά παιδιά. Καλώς ή κακώς αυτοί οι ποδοσφαιριστές και γενικότερα οι ποδοσφαιριστές έτσι, ομάδων που έχουν περάσει έτσι, από την Ελλάδα και όλα και είναι ιδιαίτερα αγαπητοί, όπως είναι ο Βράνιες για την ΑΕΚ ενδεχομένως, αποτελούν πρότυπο για όλα αυτά τα παιδιά. Και είναι πολύ άσχημο να βγάζουν προς τα έξω μια τέτοια εικόνα τη στιγμή που τα βλέπουν, τα παρακολουθούν και ενδεχομένως κάποιοι να τα μιμούνται στην οπαδική του συμπεριφορά και νοοτροπία. Καλά. Ντροπή, απλά. Ο συγκεκριμένος νομίζω ότι το επίπεδό του το είχε δείξει από πέρσι σε διάφορες κινήσεις και ενέργειες και διάφορα αποσταρίσματα στα social media. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι με διαφορά μακράν το χειρότερο που έχει κάνει. Και σε ένα σημείο πραγματικά δεν βρίσκεται καν στην Ελλάδα, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και είναι και αυτό που λες ότι όπως και να έχει, βάζεις παιδιά. Σε τι? Σε μια διαδικασία πολύ άσχημη, χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Εντάξει. Και ο Βράνιες νομίζω από πολλούς έχει κριθεί πλέον και έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Ελπίζω να είναι τελευταία, γιατί πραγματικά δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και βγαίνει, λέει, καμία το όνομα της ιταλικής ομάδας που αρνήθηκε και λέει δεν ξέρουμε τίποτα. Που λέει και ο φίλος Αποστόλης. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει όμως. Χρωστάμε βεβαίως δηλώσεις Βέρμπλου με τις οποίες θα σχολιάσουμε. Καλά, μαζί, γιατί έχουμε πολύ δύο, μεγάλο έχουμε πορεία ακόμα. Ενδιαφέρον. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο και για άλλα αθλήματα, Ελένη Μπούντου, έτσι λέω. Και πολύ γιατί και στο μπάσκετ ειδικά έχουμε κινηθεί. Έφυγε ο Μοσχοβίτς και ξαφνικά στο μπάσκετ γίνονται πραγματάκια. Κατάλαβες πότε έφυγε. Δηλαδή, επιστρέφει η ομάδα. Τι έξυπνος είναι αυτός. Μπράβο, ρε Νίκο. Πολύ καλά το σκέφτηκε, ρε παιδί μου. Γίνονται πραγματάκια. Θα μας τα πει ο Ραφαήλ στην πορεία. Θα μας πει λίγο και για βόλι, handball, τι περιμένουμε και τι έχουμε. Αλλά πρώτα θα επιστρέψουμε με Βέρμπλουμ, θα πούμε λίγο τα της ομάδας, γιατί υπάρχουν νέα και με φόντο και το παιχνίδι με την Μπενφίκα την Τρίτη
υπάρχει ένα θέμα για τον Λουτσέσκου. Βέβαια, στο θέμα που υπάρχει, υπάρχουν και λύσεις σε πρώτη φάση. Στα αγωνιστικά τον δηλαδή. Φάγαμε τον Ελκαντουρίδη, αγάπη, τον φάγαμε. Χθες δεν έλεγα χτύπα ξύλο. Τον φάγαμε. Ρε, όταν βγήκε. Και βγαίνουν και μας κράζουν ακριβώς. Θυμήθηκα ακριβώς που κάνω κιόλας χτύπα ξύλο και το σκέφτομαι και λέω. Πάει. Κατάλαβες. Okay, το ίδιο απόγευμα. Ας περίμενε μια μέρα. Μετά εμείς είμαστε οι μαυρόγατες. Εντάξει, είναι μια θέση όμως που υπάρχουν λύσεις. Θα τα πούμε στην πορεία και γι' αυτό. Έχουμε και πράγματα από μεριά Μπενφίκα, όπου και εκεί υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά φαίνεται ότι οι Πορτογάλοι δεν ακολουθούν τακτική Σπαρτάκ και είναι υποψιασμένοι για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνουν και δηλώνουν άνθρωποι της ομάδας και από τη διοίκηση των Πορτογάλων ότι πριν από τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να υπάρξουν αποχωρήσεις. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά. Αποχωρήσεις τουλάχιστον για βασικούς παίκτες, αυτό, έτσι. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά και σου λέω, για μένα μου δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ αφιψηλού και είναι ο ΠΑΟΚ. Κρίμα, θα μας βόλευε αυτό. Αδύναμος. Θα μας βόλευε όπως το έκανε η Σπαρτάκ με αυτό το βλέμμα αφιψηλού. Την αξία του ΠΑΟΚ πλέον και το γεγονός ότι μετά από δύο γύρους και τους αγώνες με την Σπαρτάκ και με την Βασιλεία, όλοι είδαν ότι ο ΠΑΟΚ πλέον βρίσκεται σε άλλο επίπεδο και ότι είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος για όλους. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό το πράγμα που βγαίνει από την Πορτογαλία και γενικότερα το γεγονός ότι η Μπενφίκα ψάχνει πολύ τον ΠΑΟΚ, τον προσπαθεί να διαβάσει το παιχνίδι του. Υπάρχουν συνεχώς δηλώσεις εδώ και δύο μέρες από τους Πορτογάλους. Νομίζω ότι θα τους βόλευε κιόλας αν είχε και ο ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο κάποιο παιχνίδι, αλλά δεν έχει, οπότε δεν θα έχουν άλλη εικόνα. Από τον ΠΑΟΚ και έχει δώσει 4 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Εμείς θα έχουμε εικόνα έτσι. Από την Μπενφίκα ξανά, με την Ποαβίστα νομίζω το Σάββατο. Ναι. Οπότε θα έχουμε και εμείς και από τα παιχνίδια με την Φενέρ. Νομίζω ότι γενικά, αν και μιλάμε για αρχή τη σεζόν, ακόμη οι ομάδες μπορούν να διαβάσουν κάποια βασικά σημεία αντιπάλων, έτσι. Κοίτα, και η Μπενφίκα μπορεί να το κάνει. 4 παιχνίδια έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Βγάζει έτσι μια πρώτη καλή εικόνα για τη δυναμική, για τα δυνατά σημεία, για τα αδύνατα σημεία και πάει λέγοντας. Και μόνο που έχει παιχνίδι το Σάββατο, θα ακολουθήσουμε τακτική της προηγούμενης εβδομάδας που βλέπαμε όλο το παιχνίδι και στο chat το συζητούσαμε και φάγαμε τελικά κανένα δύο παίκτες από τη Σπαρτάκ που δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είναι να μοιάσουμε αυτό κάτι στο στόμα μας. Αυτό θα γίνει ξεκάθαρα και το Σάββατο. Ήδη έχουν ένα θέμα από τη Φενέρ. Αυτή θα τα πούμε και στην πορεία τι συνέβη και σε αυτό το παιχνίδι και ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει τώρα για την Μπενφίκα. Οπότε έτσι θα πάμε και το Σάββατο με την Ποαβίστα το παιχνίδι, θα το παρακολουθήσουμε, το σχολιάζουμε, θα εστιάσουμε εκεί που θέλουμε και θα καταφέρουμε πιστεύω να φάμε αυτό που θέλουμε. Δεν είναι δύσκολο. Και εμένα μια ηχολήπτρια από το χωριό μου λέει να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, αχ, μας κάνεις νόημα. Συγγνώμη, Αναστασία, συγγνώμη, έλα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Λέγαμε πριν για τη φανέλα του. Για το γεγονός ότι στον ΠΑΟΚ επέλεξαν, ή μάλλον και ο ίδιος ο Σουηδός επέλεξε να μπει το όνομά του στη φανέλα και όχι το Verblum το επίθετο. Γι' αυτό και στη φανέλα υπάρχει το όνομα Πόντους. Ο Σουηδός στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσε στο ΠΑΟΚ TV το εξήγησε και αυτό. Και νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον η εξήγησή του, γιατί συνδέεται με την οικογένεια Σαββίδη και με το πόσο σημαντικό είναι αυτό το όνομα για τον σύλλογο και γενικότερα για την οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη. Θες πρώτα να την ακούσουμε ολόκληρη και να σταθούμε ένα στα σημεία, να την ακούσουμε καλύτερα και να στεκόμαστε, να σχολιάζουμε. Την έχουμε τη συνέντευξη, Αναστασία, είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, ας ακούσουμε τι είπε και επειδή υπάρχουν υπότιτλοι, θα λέμε εμείς από πίσω. It's been a roller coaster. It's been a decision. It's been took a long time to take this decision, but I'm finally happy taking it and I'm happy everything worked out. Λέει στην αρχή, ας ξεκινήσουμε τέλος πάντων την συνέντευξη και του λέει σε κάποια φάση, ήταν σε τρενάκι του τρόμου, έτσι. Μου πήρε καιρό να πάρω την απόφαση, βεβαίως, μας πήρε καιρό για να πάρουμε την απόφαση, αλλά τελικά είμαι χαρούμενος που κατέληξε σε μια τέτοια απόφαση. And I'm really proud to be a member of the family here and I'm very, very happy to represent Pauk. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, είμαι χαρούμενος που όλα δούλεψαν σωστά και ανήκω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα εκπροσωπώ τον ΠΑΟΚ. Should I say it? Yes. It's impossible. At least do you know what it means? I know Constantinople is in the end. That's the K. The P, I don't remember how you say it, but athletics was A something with the A.
Yeah, I learned a little bit. I had my time now before completing the transfer and read something about history and about the team and everything. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, που έκανε την έρευνά του, που είπε και η ΠΑΟΚ για την Ρωσία. Έκανε έρευνα και για τον ΠΑΟΚ και λέει ότι ξέρω ότι το ΚΑΠΑ είναι για την Κωνσταντινούπολη, το ΠΗ δεν το θυμότανε. Τον ρώτησε βεβαίως ο υπεύθυνος επικοινωνίας τι σημαίνουν αυτά τα τέσσερα γράμματα που απαντίζουν τον ΠΑΟΚ και πήγε από το εύκολο, από το ΚΑΠΑ, που λέει ότι το καλά, ΚΑΠΑ εύκολο για εμάς. Αφορά την Κωνσταντινούπολη. Εύκολο έτσι, για εμάς, αλλά γι' αυτό να το ψάξει λίγο για να το ξέρει. Τώρα λέει το Α θα είναι αθλητικό λογικά. Αθλητικός όμιλος. Τώρα τα άλλα, δώσ' μου λίγο χρόνο, λέει. Ήταν ακόμη, λίγο αν και μελέτησε, έτσι το παραδέχτηκε. Ναι, ότι είχα είπε ότι έκανα την έρευνά μου, διάβασα αρκετά πράγματα για την ομάδα και την ιστορία της και νομίζω ότι ξέρω ήδη αρκετά πράγματα και για τον σύλλογο γενικότερα. Διαβασμένος, είπαμε. Σουηδός. Θέλω να σου πω κάτι από το Μάιο, είχε χρόνο διαβασμένο. Παντελήνες να έδινες. Καλά τώρα. Θα ήταν κανένα, τι να σου πω, παιδί μου, κανένα Βραζιλιάνο. Αργεντίνος και θα καθόταν να ψάξει. Σουηδός. Θέλω να σου πω τη Βραζιλιάνη του ΠΑΟΚ. Άλλο αυτό. Σαμπάμ, όσο και ο Λέο Μάτους. Άλλο αυτό. Και ελληνικά μαθαίνουν. Ρε παιδί μου, άλλο στην πορεία. Μαθαίνουν. Άλλο πριν να έρθουν στην ομάδα όμως. Είναι οι Σουηδοί. Είναι τελειομανείς, ρε παιδί μου. Πού θα αφήσει ο άνθρωπος να έρθει εδώ χωρίς να ξέρει τίποτα. Βλέπεις. Πάμε. Λες πολλά καλά για τον Πόντους. And Nina doesn't like ναι. this. Πάμε παρακάτω. I think I know quite much about the team and the club as well. I'm not rushing into things. I never did it in my whole career. My first club in Sweden I represented. Εδώ η απάντηση αυτή έχει πάρα πολύ ζουμί, γιατί προφανώς και τον ρωτούν γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να πάρει μια απόφαση, ενδεχομένως γιατί καθυστέρησε όλη αυτή η υπόθεση, όλο αυτό το serial της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, με τον Βέρμπλουμ να απαντάει ότι γενικά δεν εκβιάζω καταστάσεις, δεν το έκανα ποτέ στην καριέρα μου. Πάμε, Αναστασία. I think 5 years, then I went to Holland for 3 years, and then Russia for 6.5. And I want to make sure that everything is perfect, and I take the right decision, and I think I have taken the right decision now too. Λέει ότι τον πρώτο σύλλογό μου στην Σουηδία τον εκπροσώπησα για 5 χρόνια. Μετά ακολούθησε η Ολλανδία για 3 χρόνια και έπειτα η Ρωσία για 6,5 χρόνια. Μεγάλο διάστημα σε χώρες, σε διαφορετικές χώρες. Θέλω πριν από κάθε απόφαση, πριν από οποιαδήποτε νέα πρόκληση, να είμαι σίγουρος ότι πήρα την σωστή απόφαση. Θέλω να ξέρω ότι είναι όλα τέλεια. Προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μελετάει, τσεκάρει ακόμη και τις μικρές λεπτομέρειες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικογένεια, έχει 2 παιδιά και βεβαίως η προοπτική του ΠΑΟΚ θα σήμαινε ότι θα τον δέσμευε για τα επόμενα 3 χρόνια. Αλλά όπως ο ίδιος λέει, πιστεύω ότι πήρα την σωστή απόφαση. Moving to ΠΑΟΚ and it was an easy decision in the end, but I wanted to make clear that I make the right decision. I don't want to rush into things and stay for 1 year. Λέει ότι νομίζω ότι ήταν μια εύκολη απόφαση αν το ξαναδούμε και ότι το να μετακομίσω βεβαίως στον ΠΑΟΚ, αλλά ήξερα ότι ήθελα να δω τα πάντα γιατί δεν ήθελα μέσα σε ένα χρόνο ενδεχομένως να έχω αλλάξει άποψη. ΠΑΟΚ has a great team, first of all. They made great achievements, especially in Europe now in the start of the season. But also it's a great opportunity to win. They haven't won since 85. I want to be a part of winning the league because I know the fans here are really crazy and I want to win. I want to make that mark. Λέει ότι γνωρίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια σπουδαία ομάδα. Γνωρίζω ότι ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία πράγματα, ειδικά στην Ευρώπη, στο ξεκίνημα της σεζόν. Είναι και για μένα μια σπουδαία ευκαιρία για να πετύχω πράγματα όντας μέρος αυτής της ομάδας. And I think we have a huge chance to do it and I have. I want to do it in 3 years. I want to do it the first year, of course, but I have 3 years on my contract and I have 3 years to accomplish that mission and I really want to win and that's why I came here. I won in pretty much all my teams where I ever played before, so I'm here to win and that's why I came here. Θέλω να κερδίζω και γι' αυτό ήρθα εδώ. Έχω κερδίσει πολλά στις προηγούμενες ομάδες που ήμουνα και αυτό θέλω να συνεχίσω και στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχω μία τριετία μπροστά μου και θέλω να ξεκινήσω από τον πρώτο χρόνο, έτσι, μία νοοτροπία του Σουηδού, ο οποίος βεβαίως και
έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην καριέρα του. Βεβαίως και έχει πετύχει πράγματα στην καριέρα του, ατομικές και όχι μόνο διακρίσεις, αλλά μοιάζει διψασμένος. Έτσι για, και έχει το κίνητρο, του δίνει μάλλον ο ΠΑΟΚ τα κίνητρα για περισσότερα πράγματα σε Ευρώπη και εγχώριο πρωτάθλημα. It has a big meaning for the family Savidis here, and that's why I'm going to wear Pontus on my shirt, because Georgis asked me to put it on the back of my shirt instead of Wernbloom, and if that makes them happy, of course I will do it, because I'm, for me it's not a big thing to have my surname on my back, and for them it means a lot because it's the region that they... Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, ότι η εξήγηση που δίνει εδώ έχει να κάνει με την οικογένεια Σαββίδη και με τη σημασία του ονόματός του. Και λέει ο Σουηδός ότι μου είπαν ότι έχει σπουδαίο νόημα για την οικογένεια Σαββίδη και γι' αυτό τον λόγο θα γράφω το πόντους στην φανέλα μου. Αν αυτό τους κάνει χαρούμενους, φυσικά και θα το κάνω. Για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό να γράψω το επίθετό μου και για εκείνο σημαίνει πολλά ο πόντος και είμαι χαρούμενος να κάνω και κάποιον άλλον χαρούμενο. Ωραίο. Πόντους 19. Πολύ λοιπόν, ωραίο αυτό που λέει. Ήταν κάτι το οποίο ήθελε η οικογένεια Σαββίδη, ήθελε ο Ιβάν και ο Γιώργης Σαββίδης. Βεβαίως εκείνος το δέχτηκε με μεγάλη χαρά, αντιλαμβανόμενος ότι αυτό θα κάνει χαρούμενους τους ιδιοκτήτες έτσι, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Original from, so I'm happy to make somebody else happy. Είναι τέτοιος, τέτοιος χαρακτήρας, ότι θέλω να κάνω τους άλλους χαρούμενους, έτσι. Friends both playing here and play against Pauk, and they all say the same, that it's a crazy atmosphere at the stadium and in both good and bad ways. So hopefully we will win, so I don't have to experience the bad ways. So now I'm really looking forward to playing the Toomba, that's why I came here. So. Έχω πολλούς φίλους που είτε έπαιξαν εδώ, είτε ήταν αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και όλοι μου είπαν το ίδιο πράγμα και βεβαίως αναφέρεται στην ατμόσφαιρα του γηπέδου της Τούμπας, ότι είναι μια τρομερή ατμόσφαιρα και στα καλά και στα άσχημα. Ελπίζω πως θα κερδίζουμε έτσι και δεν θα χρειαστεί να έχω εμπειρίες από τα άσχημα. Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα, ανυπομονώ να βρεθώ στην Τούμπα και γι' αυτό ήρθα εδώ. You have to ask my agent that, because he was exploring, I think, the whole world, of course. It was the first time I was a free agent, and his job is to make sure that I have as many offers, and I shoot down a lot of teams on the way. So he did a great job, and I'm happy that, yeah, he gave me power. He gave it pretty early, but as I said before, they were not the only team, but I'm really happy that I'm here. And άλλη μια απάντηση νομίζω που έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί το γράφαμε τόσο καιρό ότι ο Wernbloom είχε προτάσει από διάφορες ομάδες και έρχεται και ο ίδιος να το επιβεβαιώσει αυτό και να πει ότι για τις ομάδες που έπρεπε να προσπεράσει εισαγωγικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να ρωτήσετε τον ατζέντη μου, γιατί αυτός γύρισε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν η πρώτη φορά που ήμουν ελεύθερος και η δική του δουλειά ήταν να έχω όσες περισσότερες προτάσεις για να επιλέξω στα χέρια μου. Απέρριψα αρκετές ομάδες στην πορεία. Είμαι χαρούμενος που μου προσφέρει ο ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να παίξω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έκανε σπουδαία δουλειά ο μάνατζερ μου. Μου έφερε την πρόταση αρκετά νωρίς, αλλά όπως είπα δεν ήθελα να βιαστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι εδώ γιατί ήθελα να παίξω εδώ στην Τούμπα μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο χαφ, έτσι, το οποίο έμεινε ελεύθερο φέτος το καλοκαίρι και είναι λογικό να υπήρχαν πάρα πολλές προτάσεις. Ακούστηκε για Τσεσεκά που τον ήθελε εκ νέου πίσω και ήταν διατεθειμένη να τον επαναφέρει στην Ρωσία. Ακούστηκε για Γαλατά Σαράι. Υπήρχαν έτσι πολλές ομάδες από προηγμένα πρωταθλήματα που έδειχναν διάθεση για τον Πόντους Wernbloom. Υπήρχαν έτσι μεταγραφικά σενάρια, μεταγραφικές φήμες, τις διαβάζαμε καθημερινά και ο ίδιος δίνει την καλύτερη απάντηση λέγοντας ότι η δουλειά του ατζέντη μου ήταν αυτή, έτσι. Αυτό το καλοκαίρι ήμουν ελεύθερος και έπρεπε να επιλέξει, όχι να επιλέξει, έπρεπε να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά ενός ατζέντη, έτσι. Ενός εκπροσώπου και εγώ να καθίσω, να μελετήσω, να εξετάσω την κάθε προοπτική που μου δίνουν αυτές οι προτάσεις. Κάποιες τις απέρριψα στην πορεία και φυσικά δεν ήθελα να βιαστώ. Ήταν ένα καλοκαίρι που ήταν μεγάλο για μένα, αλλά είμαι χαρούμενος γιατί τέλος καλό, όλα καλά. Πάνω σε αυτό, κάθε καλοκαίρι, σε κάθε μεταγραφική περίοδο, μεγάλες ιστοσελίδες γενικότερα της Ευρώπης κάνουν διάφορα αφιερώματα. Ποιος έχει μείνει ελεύθερος, ποιοι είναι οι πιο καυτοί
παίκτες της αγοράς. Αυτούς που πρέπει να προσέξεις, έχουν... ρε παιδί. Ακριβώς. Ναι. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου, το Sky Sports είχε κάνει σχετικό αφιέρωμα. Που εντάξει, τώρα μιλάμε για Sky Sports που κοιτάει κορυφαίους παίκτες. Δεν θα δει παίκτες που είναι ούτε καν σε μέτριο επίπεδο. Και ο Βέρμπλουμ ήταν μέσα στην ενδεκάδα. Ναι. Δηλαδή είχε τη μία θέση στο κέντρο. Αυτό το πράγμα ότι δείχνει πολλά. Είναι μια περίπτωση που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ότι είναι ένα καυτό όνομα που απασχολεί πολλές ομάδες της Ευρώπης. Και ανήκει στη λίστα εκείνων των ποδοσφαιριστών που θα πρέπει κάποιος να εστιάσει, να προσέξει καλά. I want to play here, that's why I'm here. No, the thing is, we were here, I was here with my agent, my wife was with us as well that time, and we were just also get to know the place a little bit, see the city a little bit like that, see some houses and stuff like that, and yeah, we pretty much knew that we wasn't going to sign by then, we just wanted to get to know the club and the city, because yeah, it's not the most, everybody doesn't know about Thessaloniki. In Sweden, and we had to come here and see it with our own eyes because we heard a lot of good things about it, but you still want to see it with your own eyes, you know. And we did, and we had a good experience here. And we went home, and for a couple of days we were thinking about it, and then finally we came to the decision that we want to sign here, and I'm happy. Και αυτή είναι μια έτσι πολύ ωραία απάντηση του Πόντους Βέρμπλουμ, βεβαίως. Γιατί μιλάει για αυτή, εμέσως για αυτή την πρώτη επίσκεψη εδώ με την Νίνα Βέρμπλουμ, για το γεγονός ότι δεν υπέγραψαν σε αυτή την πρώτη επίσκεψη, γεγονός που έκανε πάρα πολλούς να εκνευριστούν, να απογοητευτούν με την τροπή που πήρε η πρώτη παρουσία του Βέρμπλουμ στην Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως όταν αποχώρησε και ο ΠΑΟΚ του έδωσε κάποια διορία στα χέρια του, όλοι αντιληφθήκαμε ότι είχαν φτάσει έτσι σε πολύ κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις, οπότε υπήρχε ένα χρονικό όριο για πρώτη φορά από την πρώτη μέρα που άνοιξε το θέμα Βέρμπλουμ, για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ έδειχνε πως εξαντλείται η υπομονή του, αν θέλετε, ότι η κλεψίδρα αδειάζει, και όταν έφυγε ο Βέρμπλουμ ήταν ξεκάθαρο πως είχε μερικές ημέρες διορία, 4 στο νούμερο, για να δώσει έτσι μια οριστική απάντηση σε μια συγκεκριμένη πρόταση που δεν θα ανέβαινε, δεν θα άλλαζε για κανένα λόγο. Ο ίδιος, όπως λέει, ήρθαμε στην Θεσσαλονίκη, έτσι με την σύζυγό μου και με τον ατζέντη μου, γιατί θέλαμε να δούμε το μέρος, την πόλη, σπίτια και τέτοια. Ξέραμε, λέει, καλά ότι σε αυτή την πρώτη επίσκεψη δεν θα υπογράφαμε, αλλά ήρθαμε να γνωρίσουμε το σύλλογο και την πόλη, γιατί στη Σουηδία ενδεχομένως να μην έχεις καλή εικόνα από τη Σουηδία, μάλλον να μην έχεις την καλύτερη εικόνα για την Θεσσαλονίκη, να μην έχεις καθαρή εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε θέλαμε να δούμε από κοντά, θέλαμε να δούμε με τα μάτια μας όσα καλά πράγματα είχαμε ακούσει για την πόλη, και γι' αυτό βρεθήκαμε βεβαίως στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Γυρίσαμε πίσω, το σκεφτήκαμε 2 μέρες και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θέλουμε να υπογράψουμε εδώ. I just want to start training, really. I haven't trained for 3 months. It's very difficult because I have a lot of frustration in my body. You know, I'm an aggressive player, so I need to get it out. So hopefully I can start training already in the afternoon and get to know the boys in the team and the coaches and everything. First of all, I need to get in shape. You know, I think I'm as fit as I can be, but it's always difficult when you don't play football because it's a totally different thing than being in the gym and running and power training. It's totally different to play football. So first of all, I have to get started with the football, and after that, it's up to the coach when or if he wants to play with me. It's what I can promise is that I always give 110%. They will see it. Everybody who has seen me play knows that I always give everything, and I will play with my heart outside the shirt. That's how it is. I play with passion, and I won't change that. That's for sure. Λέει εδώ ο Σουηδός για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και επίσης και αυτό είναι κάτι που το ρωτάει και αρκετός κόσμος στις τελευταίες ημέρες, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, πότε θα μπορεί να είναι διαθέσιμος, πότε θα φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Ο ίδιος λέει ότι θέλω πραγματικά να ξεκινήσω να προπονούμε. Χθες πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση, προφανώς ήταν μετά από το βίντεο. Δεν έχω προπονηθεί κανονικά για 3 μήνες, πράγμα που δεν ήταν εύκολο για μένα. Έχω πολλή ενέργεια στο σώμα μου, είμαι ένας aggressive ποδοσφαιριστής και πρέπει να την εκτονώνω. Κάπως ευτυχώς ξεκίνησα προπονήσεις, γνώρισα τα παιδιά και την ομάδα, τους προπονητές, τα πάντα, και είμαι πολύ χαρούμενος.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να έρθω σε φόρμα και νομίζω ότι είμαι σε όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται, δεδομένου πως δεν έπαιζα ποδόσφαιρο για τόσο καιρό. Είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι κάθε μέρα στο γυμναστήριο, να τρέχεις και να κάνεις ασκήσεις δυνάμεις. Αλλιώς είναι να παίζεις προφανώς ποδόσφαιρο. Έτσι πρέπει να ξεκινήσω να παίζω και μετά από αυτό η απόφαση ανοίξει τον προπονητή για το πότε θα παίξω. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ είναι πως πάντα θα δίνω το 100%. Όποιος με έχει δει να παίζω το γνωρίζει ότι πάντα το κάνω αυτό μέσα στο γήπεδο. Παίζω με την καρδιά μου, παίζω και τη φανέλα και παίζω με πάθος και δεν θα το αλλάξω αυτό σίγουρα στον ΠΑΟ. Και εδώ κολλάει αυτό που λέγαμε και χθες, ότι είναι ένας παίκτης σε πρότυπα Γκαρσία, ένας παίκτης ο οποίος θα δεθεί νομίζω με την Τούμπα, ταιριάζει πάρα πολύ στην οτροπία του συλλόγου, στο μέταλλο του συλλόγου και το λέει και ο ίδιος και μιλάει αργότερα και τον Γκαρσία. Η επόμενη απάντηση έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι είναι διαφορετικό το να κάνεις μια προπόνηση ατομική, το να βρίσκεσαι στο γυμναστήριο καθημερινά, από το να βρίσκεσαι μέσα σε ένα group και να ακολουθείς την προπόνηση. Οπότε, όπως ανέφερε και ο ίδιος, το βασικό για μένα είναι να μπω σε αυτό το group, να μπω σε αυτή τη φιλοσοφία και να έρθω σε φόρμα, παρό το γεγονός ότι μοιάζει να είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, πολύ στεγνός. Αλλά θέλει να μπει στο ομαδικό γκρουπ, έτσι, σε προπονήσεις, σε διπλό και πάει λέγοντας. Και από εκεί και πέρα, όταν και εφόσον προπονητής αποφασίσει ότι είμαι έτοιμος, εγώ θα μπορώ να αγωνιστώ. Θα βάλουμε ανωτελεία. Έχει και για Παύλο Γκαρσία, έχει και για Μπενφίκα. Α, έχουμε διάλειμμα. Γιατί μας φωνάζουν, μας φωνάζουν. Βεβαίως, έχουμε διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε με Verblum συνέντευξη, τοποθέτηση Νίνα Verblum. Και όπως είπε και ένας φίλος, όλοι οι παοκτσάκια γεννιούνται, απλά κάποιοι αργούν να το καταλάβουν. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Νίνα, νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εδώ άλλαξε το bio στο Instagram μία ώρα μετά την ανακοίνωση. Δηλαδή, δεν πρόλαβε η γυναίκα. Έτσι με το προφίλ τους και τη βιτρίνα. Και ο Πόντος και η Νίνα, εντωμεταξύ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Θα σου πω κάτι, μόνο για Verblum λέτε. Και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφή, έτσι. Έχει έρθει ο Αμερικανός Jordan Williams. Ήρθε χθες. Εδώ έχει μιλήσει ο άνθρωπος. Θα βγει η Ραφαήλ, θα μας τα πει όλα, είναι έτοιμος. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Τι υπέροχο συνέστημα. Ενθουσιασμένος που ξεκινάω το νέο μου ταξίδι, που βλέπω τον κόσμο από διαφορετική οπτική. Ευχαριστώ τους εκπληκτικούς οπαδούς του ΠΑΟΚ για το θερμό καλωσόρισμα. Είχαμε και χθες το ΠΑΟΚ 24 τις δηλώσεις του. 22χρονος γκάρντ, έτσι, ο Αμερικανός. Νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, έτσι βεβαίως. Ήρθε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τον υποδέχτηκαν εκτός από τους ανθρώπους της ομάδας και κάποιοι φίλαθλοι και βεβαίως είναι και αυτός ένα γρανάζι του νέου συνόλου, της νέας μηχανής που ετοιμάζει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικότερα στην συνέχεια, αλλά μιας και είδα μπροστά μου τις συγκεκριμένες δηλώσεις, τις ανέφερα. Έχουμε να πούμε και για Μουλέν βεβαίως. Πάμε, εγώ λέω για να... τα μηνύματα του ατζέντη του και ποιους ευχαρίστησε ιδιαιτέρως. Το θέμα Verblum βεβαίως κάνει το γύρο του διαδικτύου, έτσι, φιλοξενείται στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από χθες, από προχθές για την ακρίβεια, οι Σουηδοί και οι Ρώσοι παρακολουθούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάμε όμως να συνεχίσουμε, γιατί χρωστάμε ένα μικρό κομμάτι. Ναι, πάμε να τελειώσουμε λίγο αυτό, να το κλείσουμε. Βεβαίως, και συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Yeah, I heard about the Pablo Garcia and remember him playing for Real Madrid, especially, and of course, it's a good opportunity, and I can only promise, like I told you before, I'm going to do everything in my power to make us win football games together with the teammates, and I'm going to work hard every day to accomplish my goals. And my goal here is to win the title, for sure, the league title. That's what I came here for. Και βεβαίως αναφέρεται στον Παύλο Γκαρσία. Ρωτήθηκε αν ξέρει την ιστορία παικτών θρυλών της θέσης που θα παίζει, με τον ίδιο να αναφέρεται, έτσι, να κατονομάζει τον Ουρουγουανό, τον οποίο θυμάται, λέει, να παίζει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Παύλο Γκαρσία. Βεβαίως το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνω τα πάντα με τις δυνάμεις μου για να κερδίσουμε μαζί με τους συμπαίκτες μου και θα δουλεύω σκληρά κάθε μέρα για να τα καταφέρουμε. Στόχος ο δικός μου, αλλά και όλων μας, είναι να κερδίσουμε τον τίτλο. Σίγουρα ήρθε για το πρωτάθλημα εδώ, έτσι. No, I wouldn't advise them. They played really well in the against Barcelona, against Spartak. They just keep on playing like they had. Of course, it's Benfica is a tough opponent, but it's also not the absolute top of Europe either. So we have a big chance to go through to the next round, I'm sure. And just keep the confidence up and. Of course, it's two games, it's two halves, if you see it like that. So
get a good result in Lisbon and finish the game in Tumba. Wish you all the luck. Thank you. Και κλείνει εδώ η... Finish the game in Tumba. Ναι, κλείνει έτσι εδώ η συνέντευξη του Σουηδού. Μία ερώτηση για τους αγώνες με την Μπενφίκα. Και λέει ο Βέρμπλουμ ότι δεν έχω να δώσω κάποια συμβουλή στους νέους μου συμπαίκτες. Είδαμε όλοι ότι έπαιξαν σπουδαία απέναντι στη Βασιλεία και τη Σπαρτάκ και πρέπει να συνεχίζουν να παίζουν όπως έκαναν. Φυσικά η Μπενφίκα είναι σκληρός αντίπαλος, αλλά δεν είναι και στην απόλυτη κορυφή της Ευρώπης. Οπότε εμείς έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να περάσουμε στους ομίλους. Μπορούμε να το καταφέρουμε αν πάμε με αυτοπεποίθηση στους δύο αυτούς αγώνες. Είναι δύο παιχνίδια και με ένα καλό αποτέλεσμα στη Λισαβόνα μπορούμε να τελειώσουμε το παιχνίδι στην Τούμπα. Εντελώς διαφορετικά το μεταξύ αυτά τα παιχνίδια, έτσι, γιατί οι δύο προηγούμενες προκρίσεις ήρθαν εκτός έδρας. Αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ θα πάει πρώτα εκτός και μετά. Δεν πειράζει, καλύτερα να ξεπεράσει και αυτό το θέμα με την Τούμπα στα συγκεκριμένα παιχνίδια και νομίζω ότι είναι η ευκαιρία του. Και όπως θα έλεγε και ο Πόντους, ΠΑΟΚ κάντο όπως με Βασιλεία και με Σπαρτάκ. Και μιας που λέμε για αυτά τα παιχνίδια, τώρα μόλις βγαίνει από ό,τι βλέπω ότι το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης στις 10 το βράδυ θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 1. Οπότε να ξέρετε έτσι όσοι ενδιαφέρεστε. Πού θα μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Ναι, απλά τώρα οριστικοποιήθηκε και το πρώτα. Ναι, βεβαίως. 10 η ώρα το βράδυ, έτσι, στην Κοσμοτέ TV, τα συγκεκριμένα παιχνίδια και περιμένουμε να μάθουμε πόσο κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι, πόσα εισιτήρια θα πάρει και βεβαίως να βγουν σχετικές λεπτομέρειες για το ταξίδι αυτό, για το εκτός έδρας παιχνίδι στο Νταλούς. Υπάρχει κόσμος που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον παρά τα πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια. Μου το έλεγες χθες. Εγώ τα είχα τσεκάρει μία εβδομάδα, δηλαδή τώρα δύο εβδομάδες πριν. Εγώ πείτε τα τσέκαρα και πρόσφατα. Και κοιτούσα μέσω Αθήνας. Ήταν, ρε παιδί μου, δεν ήταν 100 ευρώ πήγαινε έλα, αλλά έβγαινε στο 200 κάτι έβγαινε. Εντάξει, πιο normal. Και σήμερα το πρωί που μπήκα. Πιο φθηνό εισιτήριο για εμάς ειδικά που θέλουμε ψάχνουμε εισιτήρια για πρωί ήταν στα 500 ευρώ. Το πιο φθηνό μιλάμε τώρα. Προλάβετε. Και μιλάμε προφανώς όχι για απευθείας, έτσι, μιλάμε μέσω Γερμανίας, μέσω Μονάχου και διάφορα. Εντάξει. Όσοι πάτε είναι δύσκολο λίγο ταξίδι τελικά. Τζάμπα πράγμα λοιπόν. Ανοίχτηκα πολύ χθες. Μα εγώ σου το είπα ότι ανοίχτηκες. Το θεώρησες έτσι ότι όχι και δεν στο πω Αθήνα. Δύο εβδομάδες πριν. Και ψάξε εναλλακτικές και κάτι θα βρεις και σου λέω αγάπη το πιο φτηνό είναι στα 400 ευρώ. Και φυσικά όσο πλησιάζουν οι μέρες θα ανεβαίνει το συγκεκριμένο νούμερο. Λοιπόν, να επανέλθουμε στην υπόθεση Βέρμπλουμ γιατί χρωστάμε 2-3 σημαντικά πραγματάκια. Το πρώτο αφορά, παιδιά, το συμβόλαιό του. Έτσι, έχει γίνει μεγάλος δώρος. Γράφεται παντού 5,7 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Βέρμπλουμ για 3 χρόνια. Βεβαίως, στην συζήτηση μπαίνει και η προοπτική. Το γεγονός ότι ενδεχομένως ένα τέτοιο συμβόλαιο να προκαλέσει ανισορροπίες στα αποθητήρια είναι λογικό να το σκέφτεστε, είναι λογικό να το σκεφτόμαστε και εμείς, έτσι. Και αυτό το αντιλαμβάνεστε και εσείς σε ένα γκρουπ και στη δουλειά σας, πώς αμείβεται ο ένας βάσει της δουλειάς που προσφέρει, πώς αμείβεται ο άλλος. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον για Βέρμπλουμ γύρω στις 20 Μαΐου, έτσι είχε ακουστεί τότε διαστόματος Μίχελ ότι ναι, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Πόντους Βέρμπλουμ. Νομίζω ότι τον Ιούνιο βγήκε προς τα έξω πιο ανοιχτά από την ΠΑΟΚ πως ο Βέρμπλουμ είναι στην κορυφή της λίστας, είναι ο πρώτος που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως η υπόθεσή του δεν είναι καθόλου εύκολη, ωστόσο αυτός είναι ο εκλεκτός, έτσι έλεγαν χαρακτηριστικά στον ΠΑΟΚ. Για τη θέση που θέλει ο Λουτσέσκου, για τη θέση που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, που καλύπτει όλα τα θέλω της ομάδας και γενικότερα θεώρησαν και θεωρούν ότι αυτή η συγκεκριμένη κίνηση, ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα ανεβάσει το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Βεβαίως, επειδή ανέφερε και η αγάπη πριν ότι μιλάμε για έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή, έτσι, στην ηλικία των 32, έναν ποδοσφαιριστή που το κοντέρ του έχει γράψει αρκετά χιλιόμετρα και το όνομα του οποίου ήταν σε λίστες με τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές που παρουσίαζαν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, βεβαίως δεν ήταν εύκολο στο να πιστεί άμεσα, στο να ολοκληρωθεί έτσι με τυπικές διαδικασίες η συγκεκριμένη μεταγραφή. Όταν οι δύο πλευρές κάθισαν στο τραπέζι για τις πρώτες συζητήσεις, έτσι για τις πρώτες επαφές, το νούμερο το οποίο ακούστηκε ήταν στα 2 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, δεδομένου ότι ο Βέρμπλουμ έπαιρνε 1,8
στην Τσέσικα, οπότε ήρθε, ήθελε μάλλον να κινηθεί κάπου εκεί οικονομικά. Λογικό και επόμενο. Ο ΠΑΟΚ φυσικά αντιλαμβανόταν ότι με ένα τέτοιο συμβόλαιο της τάξης των 2 εκατομμύριων ευρώ, γιατί το ανοιχτό μπάτζετ το αναλύσαμε και χθες τι ακριβώς σημαίνει, έτσι, και πόσο λάθος χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ατάκα του Ιβάν Σαββίδη για ανοιχτό μπάτζετ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ο ΠΑΟΚ ότι δημιουργούνται κάποιες ανισορροπίες στα αποδυτήρια και ότι πρέπει να το διαχειριστεί διαφορετικά το θέμα. Έδωσε στον παίκτη να καταλάβει ότι πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις, πρέπει να γίνουν σημαντικές υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Με την πάροδο του χρόνου και με την πρώτη επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη, εκεί που ο ίδιος ανέφερε ότι τουλάχιστον αποφάσισε ότι σαν προοπτική μου ταιριάζει, ότι θέλω να αγωνιστώ εδώ, ο ΠΑΟΚ έκανε συγκεκριμένη πρόταση. Συγκεκριμένη πρόταση γιατί είχε περάσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τις επαφές των δύο πλευρών και ήταν λογικό να πέσουν τα νούμερα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε χρόνο, κοινώς 3,3 για το τριετές συμβόλαιο με πολύ υψηλά μπόνους, έτσι, μπόνους επίτευξης στόχων και πάει λέγοντας όλοι αυτοί οι αστερίσκοι που μπαίνουν στα συμβόλαια και αυξάνουν κατά πολύ το τραπεζικό λογαριασμό των ποδοσφαιριστών. Αφού λοιπόν ο Βέρμπλουμ πήρε την απόφαση ότι του ταιριάζει ο ΠΑΟΚ, του ταιριάζει η φιλοσοφία, η πόλη, παρά το γεγονός ότι χρονικά έτσι είχε τραβήξει η υπόθεση, είχε απλώσει, αποφάσισε να υπογράψει, αφού αποφάσισε να δεχθεί την πρόταση του δικεφάλου, έτσι έχοντας ως κίνητρο αυτό που είπε και ο ίδιος, τόσο τους τίτλους όσο και την Ευρώπη, έτσι, και να δεσμεύσει και τον εαυτό του και την οικογένειά του στον ΠΑΟΚ και στην Θεσσαλονίκη για τα επόμενα 3 χρόνια. Κάπου εδώ θέλω να κάνω μία τοποθέτηση και να ανοίξω μία παρένθεση όσον αφορά τη βιτρίνα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές υπό άλλες συνθήκες ή αν θέλετε τα προηγούμενα χρόνια θα φάνταζαν απλά θα ήταν απλά μια φαντασίωση. Έτσι, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους προσεγγίσει κανείς, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει η όρεξη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, του κόσμου του ΠΑΟΚ για τέτοιους ποδοσφαιριστές. Πλέον όλο αυτό έχει αλλάξει και νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό στην ποδοσφαιρική πιάτσα πόσο καλογιαλισμένη βιτρίνα έχει ο ΠΑΟΚ, τι συνθήκες επικρατούν εντός της ομάδας και επειδή αυτά βγαίνουν προς τα έξω, αρκεί δηλαδή κάποιος να ψάξει συνεντεύξεις των παικτών, των ξένων ποδοσφαιριστών που δεν ξέρουν τι εστί ΠΑΟΚ, τι εστί Θεσσαλονίκη ενδεχομένως καλά, κάτι έχουν ακούσει, κάτι έχει πάρει το αυτί τους και ξαφνικά δέχονται μία πρόταση και από το πουθενά βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και το πώς βιώνουν τον ΠΑΟΚ, πώς βιώνουν τις καταστάσεις και τις συνθήκες μέσα στον ΠΑΟΚ και τι λένε προς τα έξω και πόσο διαφήμιση συνιστούν αυτά τα οποία λένε για τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτοί οι ξένοι και τα όσα λένε στο εξωτερικό για αυτά που συναντούν στον ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη διαφήμιση. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει βιτρίνα, ο ΠΑΟΚ λειτουργεί σε πρότυπα τουλάχιστον ευρωπαϊκών ομάδων, έτσι όσον αφορά τις συνθήκες που έχει για τους ποδοσφαιριστές, για το επιτελείο του, όσον αφορά την επικοινωνιακή πολιτική του, έτσι και με βάση τα βίντεο που ετοίμασε. Και γενικά αυτό βγαίνει προς τα έξω, αυτό που λέμε περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και βεβαίως στην πιάτσα, στην ποδοσφαιρική πιάτσα το ξέρουν καλά. Άρα και οι ποδοσφαιριστές αυτοί επίπεδου Βέρμπλουμ, μεταγραφές επίπεδου Βέρμπλουμ, που ξέρεις ότι ξεκάθαρα σου αλλάζουν επίπεδο, ξεκάθαρα σε πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά, μαθαίνουν πολύ καλά τι ισχύει και τι επικρατεί στον ΠΑΟΚ προτού πάρουν την απόφαση. Και ο Βέρμπλουμ ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το είπε και ο ίδιος, ότι θέλω να πάω κάπου και να ξέρω ότι τα πάντα θα λειτουργούν στην εντέλεια. Δεν θέλω να πάω να δω τις συνθήκες, να βιώσω την καθημερινότητα και σε ένα χρόνο να σηκωθώ να φύγω. Έχω αγωνιστεί στην Ολλανδία, έχω μείνει στη Ρωσία για 6,5 χρόνια, όπου πήγαινα καθόμουν για αρκετά χρόνια. Έτσι, γιατί είναι και ο οικογενειάρχης άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ήθελα να έρθω στον ΠΑΟΚ όταν πήρα την απόφαση και να ξέρω ότι είμαι σίγουρος, απόλυτα σίγουρος για την απόφασή μου. Και φυσικά και ψάχτηκε και φυσικά και έμαθε για το τι επικρατεί στον ΠΑΟΚ και το πώς είναι ο ΠΑΟΚ πλέον, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, ο ΠΑΟΚ εξελίσσεται, ο ΠΑΟΚ μπορεί και φλερτάρει με τέτοιους παίκτες και όχι απλά φλερτάρει, αλλά κάθεται και στο τραπέζι μαζί τους, διαπραγματεύεται και φέρνει και το παιχνίδι ενίοτε στα μέτρα του, όπως έγινε στην υπόθεση Βέρμπλουμ. Θα μου πείτε με χρονικό κόστος, με χρονικό κόστος θα πω εγώ, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτό το χρονικό κόστος δεν το πλήρωσε με ρίσκα και λύσεις ανάγκης, έτσι. Η ομάδα ήταν δουλεμένη από πέρσι, η ομάδα ήταν δομημένη από πέρσι.
δεν ήταν με το μαχαίρι στο λαιμό για να υπογράψει ή να υποκύψει στα θέλω οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Λέγαμε και χθες ότι για έναν παίκτη, όταν πάει να μπει σε ένα σύνολο δουλεμένο με συγκεκριμένους ρόλους, με συγκεκριμένη φιλοσοφία και με μια πορεία αρκετά μεγάλη, δηλαδή ο ΠΑΟΚ πλέον έχει τον ίδιο κορμό τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου και 2 μη σου πω, ένας παίκτης που ψάχνεται για μια ομάδα που έχει μια καλή πρόταση, το κοιτάει και αυτό. Μιλάει με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την ομάδα, προφανώς και τα μεταφέρουν αυτά τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι και στην προκειμένη περίπτωση έπαιξε ρόλο και αυτό, γιατί δεν είναι λίγο να ξέρεις ότι θα πας σε μια ομάδα που είναι όλα στρωμένα, κάτι που σημαίνει ότι εσύ θα μπεις πιο εύκολα σε αυτήν την ομάδα, πιο γρήγορα θα σου δοθεί ρόλος, πιο γρήγορα θα βρεις τα πατήματά σου. Και δεν θα συμβεί κάτι ανάλογο όπως το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές στον ΠΑΟΚ. Βλέπε Στόχ, βλέπε ακόμα και Μπερμπάτοφ, που ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να αφομοιώσει αυτό το ποδοσφαιριστή, να τον βάλει μέσα στην ομάδα. Και τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι διαφορετικές οι συνθήκες και επειδή και αυτό γενικότερα το ρωτάνε πολύ, αν ο Βέρμπλουν θα μπορεί να μπει στην ομάδα, πότε θα μπορέσει να προσαρμοστεί μάλλον στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει το έδαφος για να γίνει αυτό ομαλά. Έτσι κι αλλιώς ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που θέλει το χρόνο του, θέλει να δώσει χρόνο στον παίκτη του, θέλει να τον βάλει σιγά σιγά να τον μπολιάσει και σταδιακά, αν λογίζεται για βασικός, που νομίζω ότι ο Βέρμπλουμ, αν φτάσει στο 100% για βασικός είναι για στον ΠΑΟΚ, τη μία τη θέση την έχει, σιγά σιγά να μπει. Και νομίζω ότι είναι και το χρονικό σημείο καλό για το Σουηδό, γιατί υπάρχουν αγώνες, είπαμε και χθες και στο πρωτάθλημα, μπορεί σιγά σιγά να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής και μετά τη διακοπή να μπει κανονικά, στα μέσα Σεπτέμβρη δηλαδή περίπου, να μπει κανονικά και να είναι στο 100%. Αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι φαίνεται πλέον ότι ο ΠΑΟΚ αλλάζει, έχει αλλάξει μάλλον ήδη. Είναι αυτό το επίπεδο που αλλάζει, στο brand name, και δεν χρειάζεται ο ποδοσφαιριστής να κάνει τέταρτη και πέμπτη σκέψη για να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί σοβαρά την πρόταση του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα παίκτη αυτή τη στιγμή που είχε προτάσεις και δεν είναι ψέμα, το λέει και ο ίδιος, το λέει ο ατζέντης του, προκύπτει και από τις ομάδες τις ίδιες τις άλλες αυτό το πράγμα, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που τον έπεισε να έρθει εδώ. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που προφανώς του παρουσίασε ένα πλάνο πιστικό και ένα πλάνο που τον έκανε να πει το ναι. Και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που κέρδισε όλους τους υπόλοιπους. Κάτι που συνέβη και με τον Ζαμπά. Δεν είναι τυχαίο ότι και εκεί υπήρχαν πολλές προτάσεις, αλλά ο Ζαμπά προτίμησε τον ΠΑΟΚ. Κάτι που συνέβη ακόμα και με τον ΑΚΠΟΜ. Γιατί ακόμα και η Σιντρού ήταν, αν θες, για τον ΑΚΠΟΜ ήταν μια πολύ καλή επιλογή από τη στιγμή που πέρσι ήταν στους Βέλγους. Τον ήξεραν πολύ καλά, τους ήξερε πολύ καλά. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ήθελαν να τον κρατήσουν, δεν μπόρεσαν, έτσι. Γιατί εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ και τον έκανε δικό του. Επιτέλους, επίσημο, είμαι τόσο χαρούμενη για σένα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη νέα μας ζωή στη Θεσσαλονίκη. Τα ΔΕΦΗ, Νίνα Βέρμπλουμ. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, όλοι οι ΠΑΟΚ είστε, απλά μερικοί αργείτε να το καταλάβετε. Λοιπόν, Νίνα, σε περιμένουμε και σένα και τα παιδιά σου και την οικογένειά σου. Και αν είπαμε, βρε αδερφέ, και μια κουβέντα παραπάνω, νερό και αλάτι, έτσι αγάπη. Ναι. Εντάξει. Εννοείται. Είπαμε, το γυρίζουμε τώρα. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Λίγο μια ματιά να δεις τα σχόλια. Καλά, είναι και μερικά σχόλια. Νίνα, σε αγαπάμε. Είναι το χθεσινό, το πόπο, δεν το θυμάμαι εσύ. Στο chat που το στείλαμε και το σχολιάζαμε. Ήταν σε άπτεστα αγγλικά, έχω να πω αυτό το σχόλιο. Husband. Α, μπράβο, αυτό. Waiting for you and the husband. Έτσι, γιατί τι πανηγύρι. Τι πανηγύρι, εσύ, τι πανηγύρι. Υπήρχε και ένα μήνυμα από τον μάνατζερ του, τον Καρλ Φάγκερ, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι συνεργάζομαι μαζί σου τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό είναι το τέταρτο συμβόλαιο το οποίο υπογράφουμε. Γνώρισα έναν νέο και ταλαντούχο ποδοσφαιριστή στο Γκέτεμπορκ πριν πολλά χρόνια και συνεχίζουμε να πορευόμαστε μαζί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ και ειδικά τον Γιώργο Σαββίδη που είχαμε αυτή την υπέροχη συνεργασία και έδωσαν σάρκα και οστά στην μεταγραφή του Πόντους Βέρμπλουμ, το οποίο βεβαίως συνόδευσε με μια φωτογραφία μέσα από τα γραφεία μαζί με τον Μάκη Γκαγκάτσι. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο χιουμοριστικό στιγμιότυπο του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Βέρμπλουμ,
ούτε λίγο ούτε πολύ ο Κυριάκος τον πνίγει, έτσι. Και φυσικά εκεί φαίνεται ότι έχει και χιούμορ ο ίδιος, γιατί το δέχεται, έχει αντιληφθεί, ρε παιδί μου. Μα παίρνει και ο ίδιος έκδοση. Ότι... Είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία. Ναι. Ο Κυριάκος έχει βάλει τα χέρια του γύρω από το λαιμό του Πόντους Βέρμπλουμ, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι αν αργούσες λίγο ακόμη θα κινδύνευες. Καλωσόρισες Βέρμπλουμ, ο Πόντους είναι εδώ, έτσι, επιτέλους, finally. Τέλος καλό, όλα καλά και κάπως έτσι κλείνουμε και εμείς την μεγάλη παρένθεση του Πόντους Βέρμπλουμ. Ούτως ή άλλως αυτή η μέρα δικαιωματικά του ανήκει και ερχόμαστε σε πολύ λίγο με όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν έχουμε σχολιάσει και βεβαίως έχουμε αγωνιστικά, έχουμε Μουλέν, έχουμε λίγα πράγματα και από Μπενφίκα και στο τελευταίο μισάωρο νομίζω θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ, για βόλεϊ, για handball, για όλα με τον Ραφαήλ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας. Βεβαίως πάμε στο διάλειμμα. Έλα, Αναστασία, σε προλάβαμε, είδες. Και 58. Για να μην, για να μην λες, για να μην γκρινιάζεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για την τελευταία μας ώρα. Εδώ είμαστε. Έτσι. Αλλά 50 λεπτά, λέει η Μπούντου. Τρίτη και τελευταία. Έχω να πω ότι περνάνε νεράκι εδώ πέρα οι ώρες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στην αρχή όταν ακούσαμε για τρίωρο, σφιχτήκαμε λίγο. Αλλά περνάει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι. Ίσως επειδή μιλάμε πολύ, Ελένη. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό αυτό, βέβαια. Μιλάνε πολύ, δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, περνάει. Λοιπόν, λέω να πάμε σιγά σιγά στα αγωνιστικά λίγο, γιατί τα αφήσαμε αρκετά στην άκρη. Υπάρχουν θέματα από χθες το απόγευμα, υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, το θέμα του Μιχόγεβιτς, όπου βγήκαν κάποιες πληροφορίες από την Ξάνθη ότι πηγαίνει προς τα εκεί, τελικά δεν φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ο Μιχόγεβιτς οδεύει προς Κρήτη. Προς Όφη, όπου εκεί θα βρει Δελγιανίδη. Δελγιανίδη βεβαίως θα βρει. Είναι και Κοροβέσης, ναι. Είναι ο Κουτσιανικούλης νομίζω εκεί. Γενικά είναι μια πολύ δυνατή παρέα αυτή, έχουν δέσει κιόλας. ΠΑΟΚ και Όφη βρίσκονται σε συζητήσεις και όλα δείχνουν ότι ο 22χρονος, έτσι, ούτως ή άλλως λογιζόταν ως πέμπτος στόπερ στην προετοιμασία, αποχωρεί δανεικός, έτσι, στην ομάδα της Κρήτης. Στον Όφη, ακούστηκε πολύ για Ξάνθη, αλλά τελικά... Νομίζω καλή επιλογή. Νομίζω ότι για τον Μιχόγεβιτς και στην ηλικία που είναι και στη θέση που είναι, είναι καλό να πάει σε μια ομάδα που θα έχει χρόνο συμμετοχής αρκετό, να πάρει έτσι παραστάσεις, να δει λίγο το ποδόσφαιρο το ελληνικό, να μπει στο κλίμα. Δεν θα είχε ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή με την κατάσταση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, καλά-καλά ο Μαλεζάς δεν έχει καταφέρει ακόμη να μπει σε αποστολή με Χατσερίδη, Βαρέλα και Κρέσπο. Οπότε ήταν το αναμενόμενο για τον Μιχόγεβιτς. Εδώ για αρκετό καιρό υπήρχαν συζητήσεις για να δοθεί δανεικός και στο εξωτερικό υπήρξαν ομάδες που έδειξαν έτσι ενδιαφέρον, αλλά μάλλον φαίνεται ότι καταλήγει στον Όφη. Και νομίζω Μιχόγεβιτς... ότι θα δούμε και με περισσότερες κινήσεις, έτσι. Θα υπάρξει ένα ξεσκαρτάρισμα, ναι, που ναι, ακούγονται και για τον Μιστακίδη. Για τον Μιστακίδη κυρίως από Αθήνα βγαίνουν. Ναι, από εκεί βγαίνει το ρεπορτάζ. Από εδώ πέρα, από πλευράς ΠΑΟΚ και τον Μιστακίδη, ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση, αλλά... Νομίζω ότι μεσοεπιθετικά με τους παίκτες που έχουν μαζευτεί και ο Μιστακίδης θα ψαχτεί για δανεισμό. Ο Μιχόγεβιτς, είπαμε, Κρήτη, ο Μουλέν προς Τουρκία μεριά. Ήταν στο αεροπλάνο σήμερα το πρωί. Ακριβώς. Έτσι υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, είναι λογικό και επόμενο. Νομίζω ότι το μήνυμα από τον Λουτσέσκου είναι σαφές, έτσι, στην παρούσα φάση δεν τον υπολογίζει. Εντάξει, νομίζω ότι μου λένε είναι θέμα κυρίως ατυχίας από την άποψη ότι έχασε ουσιαστικά πέρσι τη χρονιά λόγω τραυματισμών, γιατί ήταν διαδοχικά τα προβλήματά του. Επειδή πραγματικά νομίζω ότι ο Μουλέν είναι μια παρεξηγημένη περίπτωση μάλλον, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να γίνεται σύγκριση με περίπτωση Λεβέκ. Όχι. Ο Μουλέν δεν είχε ένα τραυματισμό που τον ξεπέρασε, που φάνηκε αυτό και ιατρικά έγιναν εξετάσεις, αλλά του έμεινε κάποιο θέμα και ο ίδιος δεν αισθάνεται καλά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ήταν ο Μουλέν είχε διαφορετικούς, ναι, και είχε διαφορετικούς τραυματισμούς σε διαφορετικά σημεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ με το πέλμα και γενικότερα δεν είναι ότι υπήρχε ένας τραυματισμός που ξεπεράστηκε. Ξεπεράστηκε ο ένας, ήρθε μετά ο επόμενος. Οπότε νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα ατυχίας στην περίπτωση του Μουλέν.
Και γι' αυτό και επιλέχθηκε να πάει ιδανικός, γιατί μετά από ένα τέτοιο, μετά από μια τέτοια χρονιά που έχασε τόσο έδαφος και με τα δεδομένα στην δεκάδα και μάλλον στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, δεν θα ήταν εύκολο να βρει χώρο φέτος. Γι' αυτό το λόγο και πάει προς Τουρκία για να πάρει εκεί παιχνίδια, και πραγματικά στο Μουλέν ευχόμαστε όλοι να έχει αρχικά την υγεία του, γιατί από ό,τι μας έχουν μεταφέρει και ας πούμε και ο Σταύρος από την προετοιμασία και γενικότερα που τον έχει ζήσει και πιο πολύ, είναι ένας παίκτης που έχει καλά στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης που δεν μπορεί να σταθεί γενικότερα στον ΠΑΟΚ. Είναι και το timing το οποίο σου κάθεται είναι καμιά ατυχία, φορά. Καθαρά. Δηλαδή αυτό ακριβώς. Ταλαιπωρήθηκε πολύ με τραυματισμούς. Αλλά ταλαιπωρήθηκε και ο Ελ Καντουρί πέρσι, ενώ ξεκίνησε την προετοιμασία καλά, ταλαιπωρήθηκε και εκεί με έναν τραυματισμό, και χθες έρχεται η προπόνηση και άλλος τραυματισμός για τον Ελ Καντουρί. Δηλαδή και αυτό το παιδί ταλαιπωρημένο. Ο Μαροκινός έχει πολύ καλά στοιχεία. Είναι να βρει το ρυθμό του, έτσι για να τα δείξει καλύτερα, για να τα δούμε κι εμείς καλύτερα. Αλλά και αυτόν δεν τον αφήνει η ησυχία, δεν τον αφήνει σε ησυχία μάλλον η ατυχία του, οι πολλοί τραυματισμοί που βγάζει κατά καιρούς. Και χθες πάλι υπήρξε θέμα από την απογευματινή προπόνηση με τον Ελ Καντουρί, γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σπαρτάκ Μόσχας ο Μαροκινός χτύπησε στο γόνατο και η μαγνητική τομογραφία που έκανε έδειξε πως έχει οστικό είδημα, και εδώ έτσι αρχίζουν τα δυσάρεστα για τον ΠΑΟΚ, καθώς το συγκεκριμένο πρόβλημα καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο μάτς του Νταλούς. Και το θετικό για τον Λουτσέσκου είναι ότι πρόκειται για μια θέση στην οποία υπάρχουν λύσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το γράψαμε και στο. Αυτό το γράψαμε. Τα άλλα βρίσκουμε λύσεις. Το γράψαμε και στο Πάγκο 4 από το πρωί, ότι είναι μια θέση στην οποία ο Μπίσεσβαρ πλέον μπορεί να λογίζεται ως διαθέσιμος, γιατί έχει κανονικά προπονήσεις πλέον στα πόδια του όλες αυτές τις ημέρες και θα έχει και μέχρι την. Μπίσεσβαρ, η αλήθεια είναι έτσι. Ναι, δηλαδή, μα δεν έχουμε καταφέρει να τον δούμε. Μας έχει λείψει ο Μπίσεσβαρ. Εδώ. Υπάρχει ο Μπίσεσβαρ, υπάρχει ο Ζαμπά φυσικά, υπάρχει και ο Ουάρντα, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε μέχρι και την προπόνηση της Κυριακής. Γιατί εντάξει, τη Δευτέρα είναι η τελευταία εκεί. Δεν συνηθίζει ο Λουτσέσκου να κάνει δοκιμές την τελευταία ημέρα, αλλά μέχρι την Κυριακή θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να δούμε πώς το σκέφτεται ο Ρουμάνος, ποιος έχει πώς το προβάδισμα για εκεί. Νομίζω ότι, αν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση, είναι του Μπίσεσβαρ, γιατί είναι ένα παίκτη που τον ξέρει καλά ο Λουτσέσκου, και νομίζω και ο Μπίσεσβαρ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, και σε αυτό το παιχνίδι, να σου πω, και Ζαμπά θα τέριαζε, αλλά Μπίσεσβαρ, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να κρατήσει μπάλα αρχικά. Κάτι που έκανε και που περίμενε μάλλον ο Λουτσέσκου από τον Ελ Καντουρί. Και σε τέτοιους αγώνες είναι σημαντικό να έχεις ένα παίκτη να μπορεί έτσι να κουβαλάει την μπάλα, να κρατάει την μπάλα. Και ο Μπίσεσβαρ σε αυτό νομίζω είναι εγγύηση, αρκεί να είναι σε καλό επίπεδο, επιθυμητό επίπεδο. Αλλά εντάξει, έχει πλέον μια εβδομάδα γεμάτη, μάλλον δύο με την προηγούμενη. Φανταζόμαστε έχει επανέλθει στο 100%. Είναι, ναι. Είναι αυτό που λέει ο Σταύρος. Θέλει, ρε παιδί μου, σε τέτοια εποχή λίγο το χρόνο τον Μπίσεσβαρ. Δεν είναι το κορμί που. Είναι δύσκολο ρε εσύ με 40. Δεν είναι το κορμί που επανέρχεται, ναι. Εντάξει, φοράει και αυτά τα φουλ μακριμάνικα, τα κολλητά. Αυτό που λέγαμε, είναι το γούρι αυτό, δηλαδή, αγόρι μου, δεν σου πάει καλά. Ζορίζεται το παλικάρι μας, το οποίο βεβαίως αγαπάμε. Κοίτα, πάρα πολύ. Ισχύει αυτό. Της εκπομπής, νομίζω. Εννοείται, εννοείται. Όλο του consortium είναι η αδυναμία. Ασχολείται με Μπίσεσβαρ. Είναι. Μπίσεσβαρ family, έτσι, όλο. Αυτό. Ναι. Είναι λογικό για τον Μπίσεσβαρ, γιατί φαίνεται κιόλας. Δηλαδή, για κάθε παίκτη μπορείς να καταλάβεις λίγο από την σωματοδομή τι παίκτης είναι. Το έλεγες, ας πούμε, πριν για το Verblom, ότι είναι ένας παίκτης στεγνός, είναι ένας παίκτης που έχει συγκεκριμένο. Δεν έχει καθόλου λίπος, αγάπη και εκνευρίζουμε. Μου θυμίζει λίγο Μαουρίσιο σαν σωματοδομή, έτσι. Όχι, είναι ακριβώς ο Μαουρίσιο. Μαουρίσιο είναι πιο αδύνατος. Ναι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή δεν είναι. Ποιο να σου πω. Και τώρα που είπε Μαουρίσιο. Ζαμπά. Που είναι χτισμένο το σώμα του. Ζαμπά είναι. Τον βλέπει στις φωτογραφίες, δεν σου πάει το μυαλό ότι είναι έτσι από κοντά. Ο Ζαμπά. Απλά έχει πολύ λεπτά πόδια. Για κάποιο λόγο είναι λίγο ασύμμετρο το σώμα του. Εμένα έτσι μου φαίνεται. Ο Ζαμπά που έφτιαξε το κορμί του συγκριτικά με όταν ήρθε. Ναι, εντάξει, προφανώς και έχει διαφορά. Εντάξει, θα μου πείτε, καλοκαίρι ήταν, είναι λογικό να υπάρχει έτσι μια χαλάρωση. Τώρα, μην φανταστείτε χαλάρωση, μιλάμε για αθλητικά κορμιά. Η χαρακτηριστική περίπτωση για μένα, παίκτη που βλέπεις φωτογραφία Ιουλίου και φωτογραφία
Οκτώβρη είναι ο Μπίσης μας, ναι. Θυμάμαι την περσινή. Μου είχε κάνει πέρσι πολύ εντύπωση. Η φωτογραφία που τρώει παγωτό με τα παιδιά του. Όχι, όχι. Ήταν η φωτογραφία που προπόνησε από Ιούλιο, από τις πρώτες, από τις αρχές που είχε ακόμα και τα κοντά, πολύ κοντά μαλλιά. Με τον κολάκι μου πάρα πολύ. Και είναι άλλος παίκτης εντελώς. Οκτώβρη-Νοέμβρη. Άλλος άνθρωπος. Δεν είναι ότι βάζει κιλά, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλάζει όλο το σώμα. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχω εξήγηση αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Με το που ξεκινάει. Έχει πολύ μεγάλη, ναι, πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, για το πόση μεγάλη διαφορά αυτός έχει. Αυτός ο οποίος έχει φτιάξει πάρα πολύ το κορμί του, βέβαια, είχε πάντα τις προδιαγραφές για ένα δυνατό, γερό κορμί, είναι ο Βαρέλα. Ναι, εντάξει. Ο Βαρέλα φαίνεται ακόμα και με τα κανονικά του τα ρούχα να τον δεις. Φαίνεται τι σώμα, και σώμα και έχει. Έχει εκτόπισμα ο Βαρέλα. Λοιπόν, σήμερα πάω. Θα προπονηθεί στις 7 στη Νέα Μεσημβρία. Βεβαίως εκεί θα βρίσκεται και ο Πόντους Βέρμπλουμ. Από χθες βρέθηκε εκεί και γνωρίστηκε με Λουτσέσκου και νέους συμπαίκτες. Και σήμερα λοιπόν προπόνηση στις 7, προετοιμασία για το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί την Κυριακή το μεσημέρι, έτσι το απογευματάκι, για την Πορτογαλία. Δύο μέρες πριν το παιχνίδι για την προετοιμασία, τις καθιερωμένες συνεντεύξεις. Θα δούμε αν ο Μάρελ Καντουρί προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι δύσκολο, έχει το δικό του θέμα, προέκυψε το δικό του θέμα. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και η Αγάπη, υπάρχουν λύσεις στα χέρια του Λουτσέσκου. Νομίζω ότι και αυτές οι μέρες που είχε ο Αντελίνο Βιερίνια τον βοήθησαν πολύ στο να επανέλθει 100%. Έτσι, γιατί στο μάτς με τη Σπαρτάκα αγωνίστηκε 65 λεπτά, τόσο άντεξε. Προερχόταν ο άνθρωπος από τραυματισμό. Φαινόταν και όλα, δεν ήταν στο 100%. Και μπήκε για να βοηθήσει, έτσι, μια ηγετική προσωπικότητα για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, έλεγα πριν για τον Μαουρίσιο, γιατί υπάρχουν πολλά και διάφορα στη Ρωσία. Έτσι, ότι οι ρωσικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Μαουρίσιο, ότι υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια. Γενικά, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σαν να υποβόσκει ένα θέμα με τον Βραζιλιάνο. Μάλιστα, λίγο πριν την απόκτηση του Πόντους Βέρμπλουμ, ο Γιώργος Σαββίδης είχε ξεκαθαρίσει την κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά, δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ υπογράφει τον Βέρμπλουμ και φεύγει ο Μαουρίσιο. Έτσι, σε καμία περίπτωση, no chance είχε γράψει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα χθες υπήρχαν και δηλώσεις του ατζέντη του, ο οποίος μίλησε για τον Μαουρίσιο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε προτάσεις. Ναι, μεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μαουρίσιο, είναι λογικό να έχει ένα καλό όνομα στην Ρωσία μετά από τόσα χρόνια παρουσίας, αλλά και στον ΠΑΟΚ είναι μια χαρά, του αρέσει, έχει στόχους, έχει κίνητρα. Έτσι, για το τυπικό της υπόθεσης, έτσι, μιας και διαβάζουμε και ακούμε πολλά για τον Ζωσέ Μαουρίσιο. Κοίτα, λέγαμε και πριν ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου και αποχωρήσεις λογικά θα έχουμε και περιμένουμε και αφήξεις. Μην ξεχνάμε αριστερό μπακ ακόμη, ο ΠΑΟΚ δεν έχει αποκτήσει και δεν νομίζω ότι μπορεί να μην αποκτήσει. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό γύρνα το... πίσω ή έστω τηλεφώνα. Είναι και αυτό το θέμα. Αλλά... νομίζω ότι και ο ίδιος ο Λουτσέσκου για τον Μαουρίσιο έχει δώσει την απάντησή του και εντός ομάδας και στις συζητήσεις που έχει με τον παίκτη και στις κουβέντες που είχε με τους ανθρώπους της διοίκησης. Δεν θέλει να χάσει τον Μαουρίσιο. Είναι από τους παίκτες του κορμού τα βασικά κλειδιά του Λουτσέσκου που δεν θέλει να τα χάσει. Γιατί εντάξει, να σου πω κάτι, είναι αλλιώς να πεις το ναι για έναν παίκτη που είναι στο ρόστερ σου, okay, αλλά δεν είναι στον βασικό σου κορμό, τέλος πάντων δεν είναι στον άξονα. Και αλλιώς αυτή τη στιγμή να χάσει ένα παίκτη όπως είναι ο Μαουρίσιο, τη στιγμή που είσαι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, στους αγώνες με Μπενφίκα, να ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που φέτος, και κατά ψέματα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίζει αγώνες με πιο χαλαρό τρόπο και ύφος. Είναι ένα πρωτάθλημα που δεν πρέπει πραγματικά να κάνεις γκέλα. Γιατί βλέπεις την περιραίουσα ατμόσφαιρα, και δεν θα σου συγχωρήσουν τίποτα. Και φέτος που έλεγες για τον Μαουρίσιο, περιμένουμε ένα διαφορετικό Μαουρίσιο, έτσι. Νομίζω ότι ένα δείγμα έχουμε δει σαν ξεκίνημα. Σίγουρα μπορεί πολλά παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι στο μάτι της Ρωσίας την Τρίτη είδαμε έναν Μαουρίσιο που υπόσχεται πολλά. Και στην πορεία νομίζω ότι έχει πολλά περισσότερα να δώσει.
Λοιπόν, είχαμε και μία συνέντευξη Μίρτσα Λουτσέσκου. Είναι αλίμονο. Το γούρι εξωτερικό, του... Εντάξει, ναι. Είναι αυτό που είπες χθες ο Μίρτσα. Δεν πρέπει να μιλήσει εδώ. Καλός, χρυσός, εννοείται τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε απεριόριστα, αλλά δεν μας μιλάει. Θα μιλήσει σπάνια γενικά σε ελληνικά. Δεν πειράζει. Ας ετοιμάσει βαλίτσες για Λισαβόνα. Εμείς αυτό ακριβώς, θέλουμε από αυτόν. Αυτό ακριβώς δεν θέλουμε να μας μιλήσει, δεν χρειάζεται. Ας είναι στον Ταλούζ, εκεί στη θέση του. Ναι. Έτσι στα επίσημα να παρακολουθήσει το παιχνίδι και όλα καλά. Είναι σαν να μας έχει δώσει 10 συνεντεύξεις η συγκεκριμένη κίνηση. Μίλησε για τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Φυσικά και έχει πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Η Μπενφίκα παίζει ένα Latin στυλ ποδοσφαίρου, κοντινές πάσες, τρίπλες. Αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει και φυσικά αν περάσει υπό Μίρτσα Λουτσέσκου θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Δεν έχει παίξει ποτέ σε ομίλους της Champions League. Έχει δυνατή ομάδα. Μη σας πω και πιο δυνατή ομάδα από την Μπενφίκα, βλέποντας και τα μάτς των Πορτογάλων με την Φενέρ Μπαχτσέ. Μίλησε και για τον Ράσβαν Λουτσέσκου βεβαίως. Με τον Ράσβαν μιλάμε πολύ για το ποδόσφαιρο. Είναι ένα άτομο το οποίο ζει για το ποδόσφαιρο, αναλύει το παιχνίδι. Για εμένα ο Ράσβαν είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Το έχει ξαναπεί αυτό. Το είπε μετά το παιχνίδι με την Βασιλεία. Δεν χρειάζεται τις συμβουλές μου. Είναι ικανός να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες, να τις επεξεργάζεται και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Φυσικά και μιλήσαμε για τη Σπαρτά και το Ρώσικο πρωτάθλημα, αλλά δεν είπαμε κάτι συγκεκριμένο. Τώρα θέλουν να εκμεύσουν οι Ρώσοι αν έδωσε οδηγίες, αν συμβούλεψε έτσι ιδιαιτέρως ο Μίρτσα τον Ράσβαν και οι δύο έδωσαν πολύ ωραίες απαντήσεις και ο Μεν Ράσβαν για τον πατέρα του και για το πώς βίωσε και έζησε ο ίδιος έτσι στην έδρα της Σπαρτάκ την αναμέτρηση και την κρίσιμη μάχη που έδινε ο γιος του απέναντι στους Ρώσους, αλλά και ο Μίρτσα με πολύ έτσι ιδιαίτερο γλυκό τρόπο μιλάει για τον γιο του Ράσβαν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Πριν πάμε στο διάλειμμα να αναφερθούμε λίγο και στην υπόθεση του Δημήτρη Λιμνιού, έτσι. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Λιμνιός είναι ένα project το οποίο παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα project τα οποία πιστεύουν πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών, με τρομερή αγωνιστική συνέπεια τα τελευταία παιχνίδια. Έτσι, ένα παιδί το οποίο διαρκώς εξελίσσεται, διαρκώς ανεβαίνει. Ένα παιδί το οποίο έχει κουμπώσει στον ΠΑΟΚ, έχει κουμπώσει πολύ στο πλάνο του προπονητή του. Έτσι, είναι, όλο αυτό είναι κατόρθωμα, είναι επιτυχία του Λουτσέσκου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Λιμνιός βρέθηκε μία ανάσα από την πόρτα της εξόδου, έτσι, με τη μορφή δανεισμού βεβαίως. Αλλά ο Λουτσέσκου ήταν αυτός ο οποίος τον κράτησε, ο οποίος τον πίστεψε και ο οποίος του είπε ότι μέσα από τη σκληρή δουλειά θα πρέπει να αρπάξεις τις λίγες ενδεχομένως ευκαιρίες που θα έχεις στο χέρι σου. Ήτανε λίγες, αλλά τις άρπαξε όλες καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν και η ουσία είναι ότι δεν επαναπάβεται σε αυτό ο Λιμνιός, δουλεύει και νομίζω ότι αφήνει έτσι ένα κλίμα αισιοδοξίας γύρω από την περίπτωσή του, γύρω από το μέλλον του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πριν από τα παιχνίδια με την Βασιλεία είχε μία συζήτηση με την πλευρά του Λιμνιού, γιατί πέρα από τις μεταγραφικές κινήσεις, πέρα από αφήξεις ονομάτων όπως αυτά του Βέρμπλουμ, καλό είναι να κοιτάζουν και να ρίχνουν βεβαίως και το βάρος στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας και σε project όπως αυτά του Λιμνιού που έχουν ενδιαφέρον, που ενδεχομένως στο μέλλον να αποφέρουν πολλά, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο. Έγινε λοιπόν ένα ραντεβού με την πλευρά του Λιμνιού πριν από το παιχνίδι με την Βασιλεία και εκεί επετεύχθη μία πρώτη συμφωνία η οποία στην ουσία αφορά αναπροσαρμογή του συμβολαίου του Λιμνιού. Είναι ένας από τους χαμηλόμισθους, θα λέγαμε, ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Και έτσι οι άνθρωποι του Δικεφάλου θέλησαν να τον επιβραβεύσουν, θέλησαν να του δώσουν έτσι έξτρα κίνητρο, κάνοντας πρόταση για αναπροσαρμογή συμβολαίου της τάξης του 25% και βεβαίως προνόησαν και για την ρήτρα αποδέσμευσής του, την οποία ανέβασαν στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη συζήτηση, στην πρώτη έτσι επαφή των δύο πλευρών, φάνηκε ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα για να τον δέσουν οι άνθρωποι εντός εισαγωγικών το Λιμνιό στην Τούμπα, ποντάροντας πολλά στην εξέλιξή του και στο μέλλον του. Βεβαίως όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν και ενδεχομένως οι εξελίξεις θα δρομολογηθούν μετά τα πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Μπενφίκα.
Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έστρεψε το βλέμμα του στο project Λιμιός, ασχολείται με το project Λιμιός, προσέχει για να έχει, θα λέγαμε, καλύτερα. Ζεσταίνει και φτιάχνει και τον ποδοσφαιριστή του και βεβαίως φροντίζει για το μέλλον και για το τι μπορεί να κερδίσει εντός εισαγωγικών από ένα 20χρονο παιδί, το οποίο έτσι έχει αρχίσει και δείχνει πολύ εντυπωσιακά δείγματα γραφής. Αν λάβουμε υπόψη τις εμφανίσεις του Λιμιού στα 4 πρώτα επίσημα παιχνίδια, ή μάλλον καλύτερα στα 3 τελευταία, γιατί το πρώτο με την Βασιλεία δεν ήταν τόσο έντονη η παρουσία του, αλλά από το, από το δεύτερο, από το επαναληπτικό και μετά, είδαμε έναν Λιμιό να πιστεύει στον εαυτό του, να παίρνει πρωτοβουλίες, να σκοράρει και γενικότερα να φωνάζει παρόν. Και νομίζω ότι αυτό το έχει να κάνει ξεκάθαρα και με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για να τον δέσει και για να εξασφαλίσει και τον ίδιο τον παίκτη, αλλά και τον εαυτό του. Λέγαμε πριν και για τον Ελκαντουρί, αλλά υπάρχει και ένα θέμα στην Μπενφίκα. Όλες τις τελευταίες ημέρες, σε όλα τα αφιερώματα που έχουμε κάνει και εμείς και γενικότερα για την Μπενφίκα, ένας από τους παίκτες που επικεντρώνουμε έτσι το ενδιαφέρον ήταν ο Νικόλα Καστίγιο, ένα από τα πιο βαριά χαρτιά της Μπενφίκα, ένας από τους πιο ποιοτικούς της παίκτες, ο οποίος φαίνεται πως σύμφωνα με τα όσα γράφονται σήμερα στην Πορτογαλία είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Τρίτης, καθώς τέτοια να μας λες, τραυματίστηκε. Θες από Δευτέρα να τους πιάσουμε στο στόμα μας έναν. Αυτό έχει να κάνει βέβαια από το μάτς με τη Φενέρ. Απλά βγήκε χθες το βράδυ στην Πορτογαλία μετά την προπόνηση, προφανώς και εκεί έγιναν διάφορες εξετάσεις. Και σήμερα αυτό που αναφέρεται είναι ότι έχει τραυματιστεί στο πλαίσιο των πανηγυρισμών στον γκολ της Μπενφίκα στο παιχνίδι με την Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη. Είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Τρίτης και εφόσον τελικά δεν καταφέρει να είναι διαθέσιμος, την θέση του στο βασικό σχήμα θα πάρει ο Φακούντο Φερέιρα, ένας παίκτης που τώρα πριν από λίγο καιρό τον απέκτησε η Μπενφίκα. Και αυτός φαίνεται ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του. Εντάξει, είναι σημαντική απουσία αν όντως επιβεβαιωθούν όλα αυτά και δεν είναι διαθέσιμος, γιατί είπαμε ότι είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ποιότητα, που γενικότερα η Μπενφίκα βασίζεται σε αυτούς. Και εντάξει, πόση τύχη μπορεί να έχεις άμα χάσεις έναν παίκτη σε τέτοιο παιχνίδι από πανηγυρισμό. Δηλαδή, είναι λίγο, είναι ατυχία για την Μπενφίκα, είναι σίγουρα θετικό για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω θα πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Ραφαέλ Καϊθατζή να μας πει λίγο τα του μπάσκετ, γιατί είπαμε ότι έχουμε και αφίξεις εκεί πέρα. Από σήμερα αναμένονται και οι υπόλοιποι Αμερικανοί στη Θεσσαλονίκη. Από Δευτέρα ξεκινούν οι προπόνησεις, συγγνώμη, η προετοιμασία ουσιαστικά μάλλον. Και σιγά σιγά ακολουθούν και τα φιλικά παιχνίδια. Είχαμε πει και πριν. Μας τα έλεγε και ο Νίκος Μοσχοβίτς πριν φύγει για διακοπές ότι από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ θα δίνει ανά τρεις μέρες φιλικούς αγώνες. Έχει το πρόγραμμα Ολυμπιακό, έχει το γνωστό τουρνουά εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, έχει φιλικά με τουρκικές ομάδες, δεν θα ταξιδέψει φέτος εκεί, νομίζω θα γίνουν εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena και γενικότερα έχουν και εκεί γεμάτο πρόγραμμα, μπαίνουν και αυτοί σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Χθες ήρθε ο πρώτος, ο Τζόρντιν Ουίλιαμς, και από σήμερα αναμένονται πολλά περισσότερα. Θα μας πει και ο Ραφαήλ με πολλές περισσότερες λεπτομέρειες όλα τα νέα από εκεί και από το βόλεϊ και από το handball. Γενικά ησυχία λίγο στο βόλεϊ και το handball, βέβαια. Το μπάσκετ λίγο κινείται τις τελευταίες ημέρες. Λεφτά πρωταθλήματα. Την ομάδα που μεγάλωσε, που αγάπησε, που εξελίχθηκε. Κλαούντιο Μαρκίζιο χωρίζει, φεύγει από τη Γιουβέντους μετά από 25 χρόνια. Δεν είναι γνωστό ακόμη, υπήρχε ανακοίνωση της λύσης του συμβολέου του με τους Μπιανκονέρι. Χιλιάδες σκέψεις και χιλιάδες εικόνες με συνόδευσαν όλη τη νύχτα. Δεν μπορώ να σταματήσω να κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία και αυτές τις ρίγες
πάνω στις οποίες έχω γράψει τη ζωή μου ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής. Αγαπώ αυτή τη φανέλα σε τέτοιο βαθμό ώστε να είμαι πεπισμένος πως το καλό της ομάδας μας έρχεται πρώτα πάντα. Σε μια σκληρή μέρα όπως αυτή, κρατιέμαι γερά από αυτό το αξίωμα. Είσαστε το πιο όμορφο μέρος αυτής της θαυμάσιας ιστορίας και γι' αυτόν τον λόγο σε λίγες ημέρες θα σας αποχαιρετήσω με ξεχωριστό τρόπο και αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Juventus τον αποχαιρετά μετά από 25 χρόνια από μωρό παιδί στους Βιανκονέρι. Ανέβασε και Juventus μια φωτογραφία που βεβαίως βρίσκεται εκεί στις ακαδημίες. Συγκινητικό αντίο από τον Κλαούντιο Μαρκίζιο, έτσι. Πολλά χρόνια σε μία ομάδα. Μία ομάδα, μία αγάπη είναι αυτά. Αγάπη, Γαβριλίδη. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μας μισάωρο. Πάω 24 με Ελένη Μπούντου και Αγάπη Γαβριλίδου. Πάμε μαζί και σήμερα και νομίζω και από εβδομάδα. Κάπως έτσι θα πάμε. Έτσι, επιστρέφει κανένας. Για να σου πω ποιοι θα είμαστε. Δεν επιστρέφει κανένας, όχι. Γι' αυτό το σκέφτομαι. Να ξέρεις, δεν μας το. Ρε παιδί μου, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά ναι. Προς τα εκεί πάμε, βλέπω. Εντάξει, είναι ότι ο Σταύρος έχει πάλι ταξίδι. Είναι δύσκολο, ρε παιδί μου. Πολύ γεμάτο το φετινό καλοκαίρι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε Ραφαήλ, άλλο ένα παιδί, η κολόνα του ΠΑΟΚ 24. Νομίζω είναι η κολόνα του ΠΑΟΚ 24. Ο Ραφαήλ, ο οποίος θα τον πάρεις πρωί, είναι διαθέσιμος. Τον πάρεις απόγευμα, είναι διαθέσιμος. Τον πάρεις βράδυ, είναι διαθέσιμος. Θα του πεις όλα και στη βάρδια να καλύψει κάτι, είναι διαθέσιμος. Ραφαήλ, έτσι είναι παντρεμένη, ρε παιδί μου. Ο Ραφαήλ, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Έλα, ρε Ράφα, σε αποθεώνουμε, ρε φίλε, τι άλλο θέλεις. Με μότο huge responsibility κάνουμε όλοι. Αυτό είναι. Ναι. Να σου πω κάτι, κέρδισες το χρυσό σκούφο. Εννοείται, ναι, πρέπει να αυτό το παραλάβω. Ναι, και το φουλάρι, έτσι. Γιατί έστειλαν διάφοροι εδώ compact τέτοια και έστειλε το huge, πώς το είπες. Huge responsibility. Θα ήθελα Ράφα, με λίγο μεταφορά. Προφορά. Λίγο προφορά πρέπει να διορθωθεί. Να είναι λίγο πιο βαριά. Ναι. Αυτό. Θα το κάνουμε, ναι. Τόσες φορές να με ακούσει, τόσες φορές να με γράψει. Εντάξει, το έχουμε μάθει πλέον. Ράφα, θα μπει σε χωράφια Νίκο Μοσχοβίτη. Γιατί, θα πω, ναι. Γιατί ο Νίκος Μοσχοβίτης αυτή τη στιγμή λιάζεται σε κάτι παραλίες εκεί πέρα σε κάτι νησιά. Και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Ναι, που παίρνει πέστες, που έρχονται πέστες. Όχι, μας τρώτε εδώ πέρα. Δεν είναι το μοναδικό. Βλέπεις εδώ πέρα, έχουμε ανακοινώσεις. Τόσο καιρό ηρωνία εδώ πέρα για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εσείς εκεί στο ποδόσφαιρο και τι κάνετε. Και νάτα. Να σου πω κάτι, έχει πέσει και η ηρεμία στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, έτσι. Τι κάνετε, Ραφαήλ. Υπάρχει ρημία γιατί όλα βαίνουν καλώς. Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν τα ρόστερ. Δηλαδή έτοιμη μόνο μία μεταγραφή από. Έτοιμη την ναι, εννοείται. Θα τα πούμε όλα. Για 8 τμήματα έχουμε νέα, θα τα προλάβουμε όλα. Πιστεύω. Έλα, φίλες, ακούμε. Σε εκείνα 8 τμήματα είναι αυτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον μπάσκετ. Εντάξει, ας μπούμε στα χωράφια του Νίκου Μοσχοβίτη που ενώ έρχονται οι παίχτες και οι Αμερικανοί και οι Έλληνες, εκείνος παίρνει τις ανάσεις του. Χθες ξεκίνησε το πρώτο γκρουπ των εξετάσεων, σήμερα το δεύτερο. Με αιματολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις θα ακολουθήσουν για τα εργομετρικά. Ο Αθηναίου χθες από τους Έλληνες ήταν ο δεύτερος που βρέθηκε στο παλατάκι, είχε προηγηθεί ο Σκίζας. Η καθιερωμένη ξενάγηση στους χώρους του γηπέδου, η συνάντηση με τον Τέλη του Ζουρνατζίδη, τον Ηλία τον Παοθεοδόρου και τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Ο Αμερικανός ο Τζόρντιν Ουίλιαμς ήρθε και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω αρκετά έτοιμος για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Και ο ίδιος ευχαρίστησε τον κόσμο του δικεφάλου για το κολλησάρισμα που το επιφύλασε και μέσα από τα social media. Ένα στοίχημα σίγουρα ο Williams, γιατί ήρθε για την προετοιμασία ο Αμερικανός. Θα δει ο ΠΑΟΚ αν θα βγάλει και στο παρκέ αυτά τα οποία είδαν οι άνθρωποι του για να τον φέρουν στην Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, όπως είπατε και εσείς, έχει πάρα πολλά φιλικά ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάει τις 30 Αυγούστου με τον Ολυμπιακό στο Μέτσοβο και ακολουθούν πολλά σημαντικά τεστ. Και επίσης για τον Williams η ευκαιρία είναι ότι θα λείπουν και ο Αθηναίο και ο Κόνιαρης με την εθνική για αρκετό διάστημα με τα λεγόμενα παράθυρα της Ελλάδας, δηλαδή στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Και άρα θα έχει τη δυνατότητα να δείξει τα στοιχεία αυτά που θέλει προκειμένου να μείνει στον ΠΑΟΚ. Και να μπει σιγά περιμένουμε σε κλίμα, έτσι, σε mood. Ναι, εννοείται. Και περιμένουμε την Κυριακή το βράδυ και τον Pope και τους Jones, άλλους δύο Αμερικανούς. Θα ξεκινήσουν από Αμερική. Τον Γκος. Pope και Jones. Ο Γκος πότε έρχεται, ρε παιδιά. Για αυτούς τους δύο υπάρχει μέσα στιγμής επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ. Για τους δύο Αμερικανούς από ό,τι είδα μέχρι στιγμής. Ξεκινάνε από Αμερική, θα συναντηθούν Κωνσταντινούπολη και θα έρθουν Κυριακή βράδυ μαζί στην Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω και ο Μορέρα και ο Γκος θα έρθουν και εκείνοι. Απλώς δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση.
Μάλιστα. Είναι και ο Χάτσερ νομίζω σε κάποια φάση να. Είναι και ο Χάτσερ. Ναι. Κάτι, εγώ έχω κολλήσει με τον Γκος, αλλά κάθε φορά που λέω και τον Γκος. Εσύ λες για τον Χάτσερ, έτσι. Τον Χάτσερ τον ξέρουμε και καλά. Και έχουμε τον Ραφαήλ εδώ να κρατάει τα προσχήματα και να μιλάει για όλους τους παίκτες. Τον Χάτσερ τον ξέρουμε καλά. Εδώ τον είχαμε ζήσει. Γιατί δεν τον ξέρουμε καλά τον Γκος που ήρθε πέρυσι και πήρε όλη την ομάδα στις πλάτες του. Έλα να μιλάμε για ποδοσφαιρική. Είναι που λένε ο Χάτσερ. Ωραία, εκεί καταλήγουμε. Δικό μου που λένε ο Χάτσερ, δικό σου που λένε ο Γκος. Χαίρομαι πάρα πολύ, φίλοι, γιατί δεν θα μαλώσουμε ποτέ όπως και πριν. Χωρισμένα και αυτό μια χαρά. Ραφαήλ, εσύ είστε, ποια παρουσίαση σου άρεσε περισσότερο, του Ακπόμ ή του Βέρμπλουμ? Βέρμπλουμ, του Βέρμπλουμ νομίζω μ' άρεσε, ήταν αυτό το φτιάξω μόνος, ήταν ωραία ιδέα. Ήταν ωραία ιδέα. Απλά το άλλο ηχητικά σε κερδίζει περισσότερο. Βέβαια, Ραφαήλ, τόσο καιρό που έκανε. Ναι, τόσο καιρό που έκανε αρτή έπρεπε να τα κάνει όλα μόνος του, γι' αυτό πιστεύω ότι τον βάλανε. Ήτανε μάλλον, ναι, ή την πορεία. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το μήνυμα πίσω από την παρουσίαση ότι ήρθες, άργησες, μας έσκασες. Κάντα όλα μόνος σου, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Πάμε βόλεϊ. Λοιπόν, πάμε βόλεϊ. Ξεκίνησε χθες το βόλεϊ των ανδρών. Παρόν και ο κύριος Σαλόπουλος στην πρώτη προπόνηση στο βοηθητικό του ΠΑΟΚ Sports Arena. Εντάξει, υπάρχουν απουσίες. Υπάρχει ο Φιλίππο, ο Κουτακουρίδης, ο Όκολης, ο Χιμένεθ και ο Σαφράνοβιτς που λείπουν με την εθνική. Επομένως, 9 παίκτες έχει στη διάθεσή του ο Στάνκου. Εντάξει, τα φυσικά όλα τα φώτα πάνω στον Τζούριτς, στον Λαμπόμπα Μάρκες, ο οποίος τον υποδέχτηκε η Γελένη. Τον πέτυχα στο αεροδρόμιο. Τον πέτυχε. Θηρίο. Να σου πω κάτι. Θηρίο. Ναι. Όταν τον είδα από μακριά, νόμιζα ότι είναι για τον μπάσκετ. Όχι, έτσι, όχι, είναι θηρίο. Γιατί είδα ότι ήταν στα ασπρόμαυρα, έτσι κάτι δικέφαλος και αυτά. Και λέω, ωραία, να δω τώρα ποιος από τους Αμερικανούς, ρε παιδί μου, είναι αυτός ο οποίος έρχεται προς τα δω. Και μετά βλέπω ότι είναι ο άνθρωπος που τον υποδέχεται, είναι από το τμήμα βόλεϊ και λέω, εντάξει, είναι βολεϊκός, όλα μπόμπα, έτσι, ένα θηρίο. Όλα μπόμπα, ναι, ναι, ναι. Είναι και κεντρικός άλλωστε, ψηλός, μπορεί να παίξει και σαν διαγώνιος, αναμένεται να δώσει λύσεις στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, σιγά σιγά θα πει το τμήμα σε μια σειρά, από τη στιγμή που λείπουν και περισσότεροι παίκτες, οι προπονήσεις θα είναι λίγο σε πιο χαμηλό ρυθμό και θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι ρυθμοί από τις αρχές Σεπτεμβρίου για να μπει σε μια τελική ευθεία η ομάδα και εν όψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων στις αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα τμήματα. Λοιπόν, πάμε handball άνδρες. Μένει η ανακοίνωση του δεύτερου ξένου, του Κροάτη, για να κλείσει το ρόστερ της ομάδας. Συνεχίζει την προετοιμασία με διπλές προπονήσεις. Για τον ξένο παίκτη, να πούμε ότι έχει ήδη στείλει το συμβόλαιο του υπογεγραμμένο, απλώς υπάρχει το τυπικό της ανακοίνωσης. Ξεκινάνε τα φιλικά από την Τετάρτη. Παίζει με τον Ροπό Έδεσας στη Μίκρα στις 6 ο ΠΑΟΚ ανοιχτό για τον κόσμο του Δικεφάλου αυτό το φιλικό και ακολουθούν άλλα δύο φιλικά Παρασκευή και Σάββατο, το ένα στις 6 το απόγευμα και το άλλο στις 12 με την Πέλιστερα από τα Σκόπια. Επομένως μπαίνει σε ρυθμούς πλέον και αγωνιστικούς το τμήμα handball. Περιμένουμε τα διαρκείας εκεί πέρα την ανακοίνωση, 15 ευρώ θα είναι η τιμή τους ίδια όπως πέρσι και φυσικά τα τυπικά για να ανακοινωθεί και η μετακόμιση του ΠΑΟΚ από την Μίκρα στην Νεάπολη. Μάλιστα. Για όλα τα μάτια στη σεζόν φέτος. Χτες υπήρχε μία ανακοίνωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αφορά κυρίως το μπασκετικό τμήμα των γυναικών, έτσι. Ναι. Γιατί αν κατάλαβα καλά και να μας πεις και εσύ, ξαφνικά από τον Ολυμπιακό γίνεται μία προσπάθεια τη στιγμή που έχουν κλείσει τα ρόστερ των ομάδων να αυξηθεί ο αριθμός αναφορικά με τις ξένες. Ακριβώς. Το είχαμε πει και την προηγούμενη Παρασκευή με τον Νίκο Τομοσκοβίτη, γιατί ήταν η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και κάποιες άλλες ομάδες, κυρίως η Νίκη Λευκάδος που παίζει στην Ευρώπη, θέλουν να αυξηθεί ο αριθμός των κοινοτικών παικτριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην υπάρχει δηλαδή περιορισμός. Μέχρι τώρα οι ομάδες μπορούν να πάρουν τρεις ξένες παίκτρες. Όμως σίγουρα ο χρόνος στο οποίο το ζητάει κάτι τέτοιο προκαλεί ερωτηματικά, γιατί είμαστε στα μέσα Αυγούστου, όλες οι ομάδες έχουν κλείσει τις Αμερικανίδες του. Ναι, πάμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπως έγινε πέρσι με το βόλεϊ. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα τελευταία στιγμή να γίνει αυτό. Ο Ολυμπιακός και οι άλλες οι ομάδες που είναι υπέρ αυτής της θέσης θέλουν να γίνει μια συνάντηση και με την ΕΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάθετος για μια ακόμα φορά. Είπε ότι δεν θα συμμετέχουμε σε καμία συνάντηση γιατί υπάρχει προκήρυξη η οποία καθορίζει τον αριθμό των ξένων. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ είναι πάγια θέση του όχι μόνο να μείνει αυτός ο αριθμός ξένων αλλά αν γίνεται να μειωθεί κιόλας γιατί θα πρέπει να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο, να μην υπάρχει επαγγελματοποίηση του αθλήματος. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι εάν υπάρξει μια αύξηση στις ξένες παίκτριες θα δημιουργήσει πρόβλημα αυτό γιατί θα πάμε σε πρωτάθλημα πολλών ταχυτήτων. Δεν θα μπορούν δηλαδή οι ομάδες
είτε της Αθήνας είτε της επαρχίας να ακολουθήσουν τον ρυθμό του Ολυμπιακού, που εντάξει το μπάτζετ του είναι σε ευρωπαϊκά επίπεδα και ξεπερνάει κατά πολύ τις άλλες ελληνικές ομάδες. Το timing, ρε Σύρα Φαϊλ, προβληματίζει. Δηλαδή όταν εγώ έχω κάνει το σχεδιασμό μου, ξέρω ότι έχω 10 ευρώ σου λέγω για να διαθέσω, ναι, για το ρόστερ, για τις ξένες που θα παρτίζουν την σεζόν, την ομάδα, το δυναμικό, και ξαφνικά θέλετε να περάσετε, έτσι, ναι. Τώρα, δεν είναι ότι κάτι, ότι από του χρόνου ο αριθμός των... Αυτό ακριβώς. Είναι, ότι καταλαβαίνεις και εσύ ότι γίνεται με συγκεκριμένο σκοπό, έτσι, και από συγκεκριμένο και σωματείο. Σωστό, και είναι και επειδή παίζει στην Ευρώπη και εντάξει, θέλει να έχει περισσότερες λύσεις, αλλά δεν γίνεται αυτό που είπαμε, το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ στενό πλέον για τις άλλες ομάδες. Και δεν είναι μόνο το budget μιας ομάδας, δηλαδή εντάξει, παίρνεις μια παίχτρια, είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, ότι για να τη φέρεις εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι που πρέπει να μείνει, η διατροφή, ναι, της είναι 9-10 μήνες όλα αυτά. Από τον Οκτώβριο, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο που ξεκινάει η προετοιμασία, μέχρι τέλη Μαΐου που τελειώνει το πρωτάθλημα και τα play-off. Είναι πάρα πολλά δηλαδή που μπαίνουν στην εξίσωση. Θα περιμένουμε να δούμε πάντως, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και την ΕΟΚ, γιατί θα πρέπει να πάρει απόφαση. Υπάρχει μια ακόμα κόντρα εντός εισαγωγικών του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, με μια παίκτρια, την Σταμολάμπρου, την οποία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, αλλά η παίκτρια ανήκει στον ΠΑΟΚ. Είχε φύγει στην Αμερική σε κολέγιο. Η διάταξη που υπάρχει στην προκήρυξη λέει ότι μια ομάδα, μια παίκτρια η οποία επιστρέφει μετά από 3 χρόνια από την Αμερική στην Ελλάδα, πρέπει να ξαναπαίξει στην ομάδα στην οποία ανήκει. Άρα δηλαδή θα πρέπει να είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός την ανακοίνωσε. Αν η ΕΟΚ δικαιώσει τον ΠΑΟΚ, τότε η παίκτρια ή θα πρέπει να παίξει τον ΠΑΟΚ ή στο εξωτερικό. Αλλιώς πάμε σε ΑΣΕΑΔ και εκεί θα υπάρξουν φυσικά 2-3 μήνες μέχρι να πάρθει η απόφαση. Άρα μπορεί και η παίκτρια να χάσει και τη σεζόν, δηλαδή να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αλλά και αυτό είναι ένα θέμα που θα ξεκαθαρίσει νομίζω τις επόμενες εβδομάδες. Σταύρο. Σταύρο. Πέφτει από φωτογραφία τόση ώρα και κόλλησε. Ράφα, σε αυτό το θέμα για τη Σταμολάμπρου, δεν υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα ένα σημάδι μάλλον ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει σε πρώτη φάση τη συγκεκριμένη υπόθεση? Υπήρξε, ναι, από πλευρά ΕΟΚ, επειδή είχε βγει η λίστα με τις παίκτρες που θα συμμετέχουν στην προετοιμασία του Παγκοσμίου και είναι και η Λίμουρα, και στο όνομα της Σταμολάμπρου έγραφαν το όνομα του ΠΑΟΚ. Οπότε στην ουσία η ΕΟΚ θεωρεί αυτό, ότι η παίκτρια είναι στον ΠΑΟΚ, και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν οι πληροφορίες ότι έχει δικαιωθεί και ο δικαίωμα προς το κομμάτι. Οι άνθρωποι του Νημένου, εντάξει, κρατάνε κλειστά τα χαρτιά, περιμένουν και την επίσημη κοινοποίηση της απόφασης, προκειμένου να δουν και τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουν. Τι άλλο, έχουμε Πόλο, το αγαπημένο Πόλο, 2 μεταγραφές ακόμα. Να σου πω κάτι, για όσους δεν το ξέρει ο κόσμος. Έχεις ένα κόλλημα με αυτό το τμήμα, έτσι, δηλαδή αν αυτό το τμήμα χρωστάει σε κάποιον άνθρωπο επικοινωνιακά κάτι, ρε παιδί μου, σίγουρα αυτός είναι ο Ραφαήλ Καϊνταϊτζής, έτσι, και απορώ που δεν ξεκίνησες με το συγκεκριμένο τμήμα. Κακός έπρεπε. Είναι αυτή η χρονιά πέρσι που μας έκανε, μας σταμάτησε και μας έβγαλε εκτός ρυθμού. Ενώ από την τετράδα, δηλαδή να παλεύεις για τα play-off και τώρα ξανά πάλι για τετράδα, είναι λίγο περίεργο. Κοίτα, νομίζω, συνήθως ξέρεις ότι δεν λέω για τιμήματα για αυτά το πώς θα πάνε, αλλά νομίζω ότι το Πόλο φέτος θα είναι ευχάριστη έκπληξη, θα πάει καλά. Δηλαδή μεταγραφές που έχει κάνει, αλλά και συνδυασμό με το γεγονός ότι οι άλλες ομάδες έχουν αποδυναμωθεί λίγο, μπορεί να χτυπήσει τετράδα αν όλα πάνε καλά, δηλαδή, και δέσει αυτό το σύνολο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα. Δύο μεταγραφές περιμένουμε ακόμα, έναν Έλληνα, έναν ξένο. Ξεκινάει εκεί τέλη Αυγούστου η προετοιμασία. Υπάρχει πάντα λίγο στο Πόλο το πρόβλημα με τα φιλικά, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα που παίζει την Α1. Οπότε αναγκάζεται είτε να πηγαίνει στη Σερβία, είτε να κάνει φιλικά με εθνικές ομάδες. Αλλά όλα αυτά είναι έξοδα, είναι ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή πάντα το πώς θα προετοιμαστεί και σε επίπεδο φιλικών προετοιμασίας. Χάντμπολ γενικών ξεκίνησε και αυτό χθες, με διπλές προπονήσεις πάει έως το τέλος του μήνα. Στόχος φυσικά επιτέλους να επιστρέψει στο τμήμα στον δρόμο των επιτυχιών και να σταματήσει την κυριαρχία της Νέας Ιωνίας τα τελευταία χρόνια. Βέβαια γενικότερα υπάρχει μια νέα φιλοσοφία από τον Δημήτρη τον Δημητρούλη, ο οποίος ήρθε πέρυσι προς το τέλος της σεζόν. Θέλει να χτίσει έτσι μια ομάδα με γερές βάσεις, η οποία θα έχει μέλλον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, και νομίζω ότι αν δουλέψει σωστά με τις παίκτρες οι οποίες ήρθαν, αρκετές καινούριες παίκτρες, θα δημιουργήσει έτσι ένα σύνολο το οποίο δεν θα φέρνει μόνο επιτυχίες στην Ελλάδα αλλά θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη. Ποδόσφαιρο γυναίκες, και αυτό συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση, πρώτη συνάντηση την Κυριακή στη Νέα Μεσύβρια πάει φέτος η ομάδα. Με τις ευλογίες εντός εισαγωγικών του Ιβά Σαββίδη που όλο έδωσε τις εγκαταστάσεις.
Εννοείται, εννοείται, ναι, είναι και το ευχαρίστησε κι άλλωστε το τμήμα των γυναικών, δείχνει δηλαδή μια κίνηση ότι είναι αδιέρετος ο ΠΑΟΚ. Το βόλιο γυναικών και αυτό πυρήνα του ρόστερ έκλεισε, εντάξει, μεγάλες κινήσεις και με την Κιός και με την Χαντάβα. Είναι νομίζω από... έγινε πρώτο φαβορί ο ΠΑΟΚ ίσως για την άνοδο στην Α1, υπάρχει φυσικά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που έχουν κάνει και εκείνοι σημαντικές κινήσεις. Αυτά νομίζω είναι από τον Άσο. Τώρα, πριν σε αποδεσμεύσουμε, ναι, θα σου κάνω μία ερώτηση, αλλά θέλω να μου απαντήσει με ειλικρίνεια. Ναι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο τμήμα το οποίο, ναι, να σε προβληματίζει έτσι όπως κινήθηκε ή να θεωρείς ότι τάξη, να μήπως πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις ή δεν έγιναν αυτά τα οποία περίμενες, εσείς που τα παρακολουθήσετε να στέγησα τώρα γιατί μας τα πες όλα ωραία, καλώς, ναι, καμωμένα. Άσε το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ εκτός, ρε παιδί μου, γιατί τα αναλύουμε, ναι, και θα, ναι, τα, ναι, αναλύσουμε. Τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι κάνοντας ένα ταμείο μέχρι τώρα, στο πούμε, των κινήσεων, μέχρι στιγμής στερεί το ποδόσφαιρο γυναικών. Από την άποψη του ότι έχουν φύγει δύο-τρεις παίκτριες από το περσινό ρόστερ, mm-hmm, έχουν έρθει βέβαια τέσσερις παίκτριες, αλλά είναι το θέμα το ότι οι ελπίδες Καρδίτσας που φέτος έπαιξαν αυτές στην Ευρώπη, αν και βγήκαν δεύτερη θέση λόγω της τιμωρίας του ΠΑΟΚ, έχουν φέρει και ξένες παίκτριες έμπειρες. Οπότε νομίζω ότι το μοναδικό τμήμα το οποίο υστερεί μέχρι στιγμής, χωρίς να ξέρουμε τις μεταγραφικές κινήσεις τις οποίες θα γίνουν από εδώ και πέρα, είναι το ποδόσφαιρο γυναικών. Και κυρίως θα πω το ποδόσφαιρο γυναικών, αν άποψε ότι ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμες πρωταθλήτρες στην Ελλάδα, επομένως πάντα ο πήχης είναι ψηλός. Οπότε νομίζω ότι και φέτος το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Πέρυσι δηλαδή έφτασε σχεδόν τελευταία αγωνιστική για να το κατακτήσει και τον Άρη και τις ελπίδες Καρδίτσας. Αλλά φέτος θα υπάρξει νομίζω ακόμη περισσότερο στον ανταγωνισμό. Τέλεια. Ήσουν απάντησες με ειλικρίνεια και, και σου βγάζω το καπέλο. Καλά κάναμε και σε αποθεώσαμε, φίλε, πριν βγεις. Μας αποζημίωσες και με το παραπάνω. Πραγματικά δηλαδή. Κλείσατε 3 η ώρα, ναι, καλό Σαββατοκύριακο και τελείωσε. Δεν έχει πραγματικά. Τα είπες όλα, τα ανέλησες όλα από Δευτέρα. Επειδή Ράφα, με ακολουθείς και στην Βάρδη, άμα θες να καλύψεις καμιά ώρα παραπάνω, δεν έχω θέματα. Θα πάω βράδυ, δυστυχώς ζήτησε αλλαγή. Μας χάλασε όλο το όνειρο. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε τεντώσει το παιδί. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Ραφαήλ Καϊδαζής, λοιπόν, ήταν στον αέρα της εκπομπής. Ραφαήλ, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε. Καλή συνέχεια. Επίσης και εσάς. Ευχαριστούμε. Αγάπη, πρέπει να μαζέψουμε κι εμείς. Είναι... Μου χάλασε το όνειρο τώρα, Ρίση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι 3 η ώρα. Είναι 3 η ώρα. Είδες πώς περνάει η ώρα εδώ πέρα, ρε Ελένη. 3 ώρες εδώ. Ναι. Είδες και από Δευτέρα. Άμα θέλει, ας μην έρθει ο Γιώργος να κάνουμε 5 ώρες μέχρι και τις 5. Εντάξει, λίγο ξανήκεσαι και εσύ. Θέλω να μαζευτείς. Λοιπόν. Γιώργος Παναγιωτίδης ακολουθεί. Μέχρι και τις 5. Εμείς, αν όλα πάνε όπως. Βάσει προγράμματος τώρα, αυτή τη στιγμή. Βάσει πληροφοριών που συλλέγουμε. Οι φήμες λένε ότι θα ξαναείμαστε εδώ από Δευτέρα. Ναι. Μέχρι Τετάρτη. Λέω εγώ. Όπως και να έχει, το team του ΠΑΟΚ 24 θα είναι στις επάλξεις από Δευτέρα και πάλι στις 12, έτσι. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη για 2-3, αλλά θα το δούμε και αυτό. Θα το ελέγξουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού και πάλι από Δευτέρα. Αγάπη Γαβριλίδου. Κάντε μπάνια. Και Ελένη Μπούντου στα μικρόφωνα. Κάντε μπάνια γιατί είναι τελευταίο σου κου. Το άλλο Σάββατο έχει κόσμο. Ρε, έχει αγώνα στον κόσμο. Μπαίνω σε ρυθμούς. Είναι και Σεπτέμβρη. Και Σεπτέμβρη, ζεστό. Σεπτέμβρη δεν είναι. Δεν είναι ωραίο. Πάτε για μπάνιο, λες και όχι, πάτε για μπάνιο. Το άλλο Σάββατο έχει πάω Καστέρα Τρίπολη στην Τούμπα. Εντάξει, θα φύγουν οι Κυριακοί για μπάνιο. Όπως ακούσατε εδώ αποκλειστικά έτσι. Μόνο εδώ, πρώτη εδώ. Πρώτη από όλους. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή συνέχεια.